Καλησπέρα, καλησπέρα. 10 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι στο FM 94,6. Σήμερα κλείσα 2. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Έτσι που κάνουμε κανένα λάθος. Και είναι η εκπομπή Αυτεράδιο, μια εκπομπή με επικοινωνίες το κοινό. Σε λίγο θα είναι κοντά μας και ο Κώστας και ο Τζόγλου. Και λέξα εδώ που στέλνει ένας φίλος ότι μου πηγαίνει έτσι το μαλλί. Δεν έχω κάνει καμιά αλλαγή. Τι το έχει δει, θα είδε και τη φωτογραφία με τον Κίεβο λογικά. Δεν εξηγείται. Καλησπέρα στον Τελαπέγια, στο Βασίλειο το Γάλλιο. 11, θυμάσαι και 11.30 τι τραγούδια έχεις βάλει που ζητάει εδώ ένας φίλος. Τι τραγούδια έχεις βάλει στις 11 και στις 11.30. Όταν τα βρεις, Τάκη μου. Δεν είναι, αν μπορείς. Έχουμε εδώ να πω την καλησπέρα μου στο 2 μέτρα Πρεπάτοφ, ο οποίος θέλει να πάω στο Ηράκλειο. Για να περάσουμε, μου λέει καλά. Ήθελα να έρθω, θέλω να έρθω ξανά Κρήτη, αλλά... New Order στις 11.30. Το Sunrise, ναι. 11. The Last Song. Τρισομία 21. The Last Song. Νομίζω τα βγάλα πολλά. Την καλησπέρα μου στο Σάκη από τον Μπρισολέ. Έχει ακουστεί για το Ρέτσο. Δεν ξέρω κάτι περισσότερο. Όπως έχουν γραφτεί και άλλα ονόματα. Επίσης το Μύθο. Έχουμε αρχίσει άλλη γκρίνια τώρα. Ότι και άλλο υλικό που το υπέγραψε σήμερα. Πάντως, Μύθε, να ξέρεις, σε συμπαθώ πάρα πολύ. Παρόλο που γκρινιάζεις, μου θυμίζεις παλιά χρόνια. Έχουμε γραμμούλες. Να ξεκινήσουμε. Αν έχω χάσει κάποιο. Όχι τα άλλα. Είναι για το Fight Club. Αν δεν κάνω λάθος. Και όχι, και δεν νομίζω ότι δεν κάνω, μια και είμαστε στην αρχή της εκπομπής. Αν μου αρέσει το παστίτσιο, προτιμώ το μουσακά. Πάμε. Καλησπέρα και στο Βαγγέλη από τον Κίζη. Football manager, μου ρωτάει ένας άλλος φίλος, έπαιζα συνέχεια. Και παίζα από το τότε που ήταν, νομίζω, Champions Manager, 1999-2000. Απλά τώρα το έχω σταματήσει. Ο Κασάμπιαν λέει ένα πολύ ωραίο. Μα παλάβωσε ο Ιωσή Ηρακλή. Τι σουρεάλ στιγμή ζούμε προκριματικά του Σουλού 2021, ενώ παίζονται ακόμη οι αγώνες του 2020. Ισχύει. Σωστό. Τι δεν τα διαβάζω, ρε φίλε. Αν που μου λέει για να στέλνει κάποιο ο κόσμο 10-15 φορέ το μήνυμα, πάνε να πει ότι δεν τα διαβάζει, γιατί δεν το λε αυτό. Νομίζω ότι είμαι από του παραγωγού που πρέπει να διαβάζουν το 70% των μηνυμάτων που έρχονται στι εκπομπέ. Και πάντα τα σέβομαι. Τώρα, αν ο άλλο εδώ, όπω ο άλλο εδώ, με έστειλε 10 φορέ. Και με βρίζει, επειδή έτσι είπα τη λέξη. Του ήρθε στις 12 και 4, του έκανε ένα μπλοκ εδώ και δεν θα ξαναπεράσει μήνυμα. Τι έκανα εγώ τώρα. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Έλα, αρχηγέ μου. Έλα, Ηρακλή, τι κάνεις. Λέγε, έλα, ναι. Μου. Έλα, μου. Έλα. Καλή εκπομπή να έχετε. Σας χαιρετώ όλους εκεί. Ο Κώστας ήρθε. Όχι, πρέπει να είναι στο... Είναι καθοδόν, είναι καθοδόν. Ναι, ναι. Ορίστε και να μην λέει, ήρθε πρώτη μέρα και πρώτος, έτσι βλέπεις. Ναι, αλλά φίλε, όμως δεν ξέρεις τι έγινε. Τι. Ανοίγει η πόρτα. Α, εντάξει, έλα. Λοιπόν, έλα, μ' ακούει. Όχι, τώρα μπήκε. Εντάξει, θα του πω ένα για μετά. Λοιπόν, για να μην σου κρατάω τη γραμμή. Θέλω να ξεκινήσω μετά το αθλητικό. Ναι. Για το θέμα των ημερών, εσύ, Ηρακλή, τι θα γίνει με αυτά τα κρούσματα, πού πάμε, πού δεν ξέρω, δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω. Ρε φίλε, διάβασα ένα άρθρο, να σου πω κάτι. Γιατί ξέρεις ότι παίρνω και διαβάζω και προσπαθώ να μην είναι fake και τώρα και τα άλλο. Και ούτε το λέω για να πανικοβάλλω μας. Αλλά εντάξει, προσέχουμε όλοι. Ακόμα δεν έχει γυρίσει ο κόσμος και βγαίνουν και λένε ότι, ας πούμε, αν φτάσαμε με 270 θύματα σήμερα, είναι ξέρεις ο μεγαλύτερος αριθμός. Κρούσματα, όχι θύματα, αδερφέ, αν είχαμε θύματα. Θύματα, συγγνώμη, κρούσματα. Ναι, άστα, έτσι. Αν είχαμε 270. Ναι, χίλια, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, μόνο με βγαίνει, αδερφέ, εκλώς αναρθάνησε. Αν γυρίσει ο κόσμος, πας για διπλασιασμό, ας πούμε, που λέει ο λόγος. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τι είναι αυτό το πράγμα, Ηρακλή, δηλαδή που θα πάει αυτό το πράγμα. Τι να σου πω. Αν δεν είμαστε και προσεκτικοί, γιατί ακούς και περιπτώσεις που είναι, που σε εξοργίζουν. Σε εξοργίζουν. Δηλαδή υπάρχουν, ας πούμε, περιπτώσεις όπως μια ηλικιωμένη που εγώ έχω τρομερή αδυναμία στους ηλικιωμένους ανθρώπους. Στην Κρήτη είχε πυρετό, δεν το έπεσε κανέναν. Από εκεί πήγε στην εκκλησία, πήγε σε ένα γάμο, πάει όλο το χωριό. Εντάξει, στην Κρήτη δεν τα λένε γενικά. Γεια σου, Κώστα, γεια σου, καλώς όρισες, καλή σεζόν. Καλώς σε βρήκα, φίλε μου.
Να είσαι καλά, αγόρι μου. Και εύχομαι και του χρόνου να είμαστε καλά, να μην μας τύχει τίποτα άλλο στραβό και να είμαστε εδώ να τα λέμε. Μακάρι, λοιπόν, μακάρι. Να είσαι καλά. Ηρακλή μου, να σου πω κάτι. Ποιο είναι το θέμα σε όλο αυτό για να μην σου κρατώ και τη γραμμή. Ναι, παιδί μου, ξέρεις, γίνει κόσμος και αυτό είναι και μια παράκληση, έτσι, και σε βλέπω ότι είσαι και εσύ πολύ διακριτικός. Βγαίνει κόσμος που ακόμα το αφισβητεί. Με πόλη, υπάρχει αρκετό. Είναι ένα πράγμα, παιδιά, υπαρκτό. Είναι έτσι. Και επειδή, τέλος πάντων, εγώ με ένα πελάτη μου, το ξέρω 17 χρόνια και έχουμε γίνει πλέον φίλοι, είχε νοσήσει ο πεθερός του. Ο πεθερός του δεν είχε κανένα πρόβλημα, είχε μόνο ζάχαρο. Έτσι. Λοιπόν, έδωσε παιδιά αγώνα. Είχε μπει στην εντατική. Έτσι, έδωσε αγώνα. Σώθηκε ο άνθρωπος. Έτσι. Γυρίζει και σου λέει ότι παλεύεις για την κάθε αναπνοή που δίνεις. Δεν μπορώ δηλαδή να ακούω εγώ να βγαίνω στο ραδιόφωνο και να λένε, έλα ρε παιδί μου, ξέρεις τι, ας πούμε, συνωμοσίες και θα μας τσιπάρουν και θα μας κάνουν και ότι δεν ισχύει αυτό. Και ότι, ρε παιδιά, είναι ένα πράγμα υπαρκτό, δηλαδή προσπαθούμε να προφυλαχτούμε και εμείς και οι ηλικιωμένοι που έχουμε, έτσι. Και ακούω, δηλαδή, άκουσα και χθες με προσοχή την εκπομπή σου και βγαίνουν και το αφισβητούν, ρε Σιράκλη. Εντάξει, βγήκαν πολλοί, δύο νομίζω ήταν. Πολλοί. Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέω εγώ, εντάξει, θα βρεθούν, αλλά να αφισβητήσεις τι, δηλαδή, δεν είναι ένα πράγμα υπαρκτό. Είναι δυνατόν, φίλε. Έχει παραλύσει όλος ο κόσμος και δεν είναι υπαρκτό. Δεν το κάνουμε για πλάκα, να δούμε ποιος θα αντέξει. Τέλος πάντων, να μην τη βαρύνω άλλο την εκπομπή. Εντάξει, λοιπόν, ένα τελευταίο Ηρακλή και κλείνω. Έλα. Θέλω να μου πεις δύο πραγματάκια και αν θες σου κλείνω και σ' ακούω εγώ. Το ένα είναι η παραμονή του Χασάν. Έτσι. Είναι πιθανή. Αφιερωμένη στο μύθο, ναι. Ωραία. Δεν είμαι κατά εγώ να ξέρεις αυτό. Ούτε εγώ. Καθόλου. Και εγώ, θέλω να προωθηθεί και ο Κάιπερς, να ξέρεις. Γιατί εγώ τον θεωρώ καλό παίχτη, αλλά εντάξει, θα δούμε τώρα με αυτό. Πού τον είδες, άνθρωπε. Κοίταξε να δεις, δεν ήταν κακός η Β' Εθνική. Ήταν πολύ καλός, ρε φίλε, ο Εργοτέλης. Εγώ δεν ήταν κακός. Το είχα πει και τότε και στους ανθρώπους που τον πήραν στην ΑΕΚ, ας πούμε, που ξέρεις που είχε γίνει στην αρχή. Ναι, ναι. Έτσι όπως έπαιζε ο Εργοτέλης τότε με Τάκαρο. Ναι. Ήταν η χαρά του center for, φίλε. Ξέρεις τι μπάλα έπαιζε και τι δημιουργούσε σε κάθε μάτς. Άλλο τώρα πίσω μπορεί να τρώει 3-4 γκολ. Είμαι στο να δίνεις ευκαιρίες, ας πούμε, σε τέτοιους παίκτες. Εγώ δεν είμαι κατά. Καλύτερα να πάει ιδανικός πάντως παρά να είναι τρίτος στον Ολυμπιακό. Ωραία. Και ένα τελευταίο Ηρακλή. Ωραία. Συγγνώμη που επιμένω, ξέρεις, γιατί ξέρω ότι αγχώνομαι με τον χρόνο. Ηρακλή, θέλω να μου πεις αν συμφωνείς με την επικείμενη μεταγραφή, τη φημολογούμενη, του Ροντρίγκες. Εγώ προσωπικά το θεωρώ πολύ καλό παίκτη. Του ΠΑΟΚ, λες. Του ΠΑΟΚ, ναι, που πήγε στην Ελλάδα. Αν θυμάσαι τις εκπομπές. Είναι καλός παίχτης. Αν θυμάσαι τις εκπομπές, περισσότερο στον άλλο σταθμό όταν έπαιζε ο Ροντρίγκες στον ΠΑΟΚ, έλεγα ότι. Εμένα μου αρέσει ο συγκεκριμένος. Το έλεγα ξεκάθαρα. Είναι καλός παίχτης, συμφωνώ. Έγινε, Άρη. Έγινε, παιδιά. Λοιπόν, γεια σου, Άρη. Γεια σου, Άρη. Και εγώ, φίλε μου. Να σε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι που λέμε. Τι έγινε. Τι γίνεται, ρε Άγγλε, όλα εντάξει. Εγώ δεν έκανα πολλά πράγματα. Πού πήγες τελικά. Πήγα αρχαία Επίδαυρο, στο ξεκίνημα. Έτσι. Μετά πήγα στο Μαγκεφτικό. Πήγες και σε καμία παράσταση ή μόνο. Ναι, πήγαμε. Σε ποια. Λύση Στράτη. Ωραία. Δεν έπεσε. Τι. Το σήμα, όχι το σήμα του σταθμού. λοιπόν. και μετά πήγα στο Μαγκεφτικό Γουλβερχάμπτον. Πήγες στα παϊδάκια μετά την παράσταση. Ή έχει καταργηθεί αυτό, γιατί παλιά ήταν μια πισταριά που πήγαινε. Όχι. Πήγαινε αλλού εγώ. Δηλαδή, αρέσουν οι γαρίδες και τέτοια. Όταν πηγαίνω σε θάλασσα. Ναι, δεν μπορώ να φάω κρέας όταν είμαι σε θάλασσα. Εντάξει, γι' αυτά κοντά στη θάλασσα βρίσκουν. Ναι, και. Ναι, σωστό. Μετά Μαγευτικό Γουλβερχάμπτον. Ωραίο. Μαγεία, Τι βιάστο. Παραλίγο να μείνει μόνιμα, Δηλαδή έλεγε. Πού ζω. Το κρονούσες τρίτη μέρα, το έχω πει. Πόσες μέρες έκατσες? Εγώ τα ξέπησα και νωρίτερα, πήγαμε τρίτη. Τρίτη μείναμε Μάντσεστερ στο βράδυ στο ξενοδοχείο. Το πλάνο καταρχάς βγήκε που μου είχες πει αυτό με τις πτήσεις, όλα. Όλα, κομπλέ. Μπράβο. Το πλάνο βγήκε. Η πρόκριση δεν βγήκε. αλλά το. Φίλε, δεν αντέχεται. Καταθλιπτική πόλη. Ε. Δηλαδή, ας πούμε, έχω πάει στο Κισινάου. Ναι. Στο Τίρασπολ που από εκεί και τέτοια. Κάτι είχες να κάνεις. Σοβαρά, ρε φίλε. Εντάξει, είχαν βέβαια και lockdown, μην είμαστε δίκαιοι. Και ήταν τα πάντα κλειστά, δηλαδή. Φαγητό. Μία pub. Καταλήξαμε σαν Κινέζο την πρώτη βραδιά.
Εντάξει. Οι Κινέζοι πάντα είναι λύση. Ναι, αν και μπορεί να πες σε Κινέζο που μαγειρεύει πολύ Κινέζικα και να την πατήσει. Εντάξει. Έχω πατήσει έτσι στο Παρίσι. Και εκεί γαρίδες έφαγα, αν και δεν είχε θάλασσα το Γουλβερχάμπτον. Ναι. Με μανιτάρια. Εντάξει. Τρώγονταν, δεν σου λέω. Δεύτερη μέρα. Δεύτερη μέρα Κυριλέ. Γιατί δύο εστιατόρια είχα δει. Και μόνο κάτι πιτσαρίες που μπορούσες να πάρεις πίτσα και να φύγεις. Την πήραμε μετά. Και μετά δωμάτιο, ξενοδοχείο δηλαδή. Ναι, δεν θέλω να το συζητήσω. Το ξενοδοχείο. Μιλάμε για τραγωδία. Από τα χειρότερα που έχω μείνει ποτέ μου. Πόσο πλήρωσες? Δεν πλήρωσα πολύ. 80 λίρες στις δύο βραδιές. Εντάξει. Τα λέτε στο κέντρο, δεν το περίμενες αυτό. Αλλά έλεγα ότι. Έχανα δεν είχε και κανέναν. Δηλαδή πρέπει να κυκλοφορούσαμε σε αυτό το ξενοδοχείο δύο. Ωραία, φίλε. Τρεις και άλλοι τέσσερις. Το χειρότερο, για να μην ξαναλέω τα διάγκη. Θύμιζε λάμψη. Το χειρότερο, φίλε, ήταν στις πτήσεις. Στο πήγαινε για Αγγλία. Νόμιζε δηλαδή ότι φεύγουμε με Lear Jet και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Ναι. Άδεια. Άδεια τα αεροπλάνα. Εμείς, ας πούμε, ήταν 18 μέσα. Ο Σπυλιόπουλος έχει το ρεκόρ, ναι. Δεν θα σπάσει ποτέ. Όχι. 8 άτομα. Το ρεκόρ το έχει ο μάνατζερ του Λιβάγια. Ο ναι, το ένα. Ο ένα μόνος του. Για Ρώμη. Δηλαδή, μόνο στην άκρη θα μπορούσε τη μέρα του να έρθει. Να συζητήσει. Ο Ευαλισσαδής ούτε πέρασε απ' έξω να το δει. Όχι του Λιβάγια, μόνο του Καρέρα. Συγγνώμη. Του Καρέρα. Ραϊανέρ μόνος του. Μόνος του, ρε φίλε. Ναι, δεν σπάει. Εκτός αν έχει φύγει ο πιλότος, δηλαδή χωρίς κανένα. Ναι, πώς να, ναι, δεν σπάει με τίποτα. Ναι, αλλά ήταν όμως. 18 άτομα, 18 εμείς για Μάντσεστερ. Το χειρότερο του Σπυλιόπουλο ήταν. Ολυμπιακοί όλοι. Όχι, όχι. Δύο ήμασταν και 16 Άγγλοι. Του Σπυλιόπουλου δεν σπάει, γιατί ήταν 8 για Λονδίνο. Ωραία, φίλε. Με British Airways. 8 για Λονδίνο. Τι να κάνεις. Και μέσα με μάσκα συνέχεια στο αεροπλάνο. Ναι, 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 ναι. Και βέβαια το είχαν τηρήσει όλοι. Ναι, εντάξει. Τι να... Καλά, βέβαια με την έβγαζε δεν θα μου κατάμε, πετάγανε. Θα με μας έβαινε στο γήπεδο. Κοίτα. Γήπεδο μας. Τι. Νομίζω ότι ήμουν για νοσοκομείο. Γιατί δεν έβαζε. Δεν το έχω πει αυτό, τώρα το θυμήθηκα. Βασικά κάνανε θερμομέτρηση. Και, και στην προπόνηση και. Και στο παιχνίδι. Μου λέει ο Βρυβίλη σε ένα σημείο. Μην πούμε το άλλο. Με βγάλανε, μου λέει 35 ότι έχω. 34,9 για την ακρίβεια. Του λέω εντάξει. Θερμία. Ναι, εγώ ήμουν. Εμένα μου λέει σε κύριο, μου λέει 36,1 στην προπόνηση. Πάμε για το μάτς. Φίλε, πόσο με βγάλε. Πόσο. 32,6. Κάτσε ρε φίλε, πού πήγατε. Τι σκιτζίδες θα τα έρθει. Δηλαδή με 36 και 6 ήσουν με τέτοιο. Αφού δεν θα έρθει. Είχε 40. Κάνει ο άγγελος. Που κάνει ένα. What. 32. 32 φίλε. Ήμουν για να σε πες του αγωνία, άγχος. Πες του. Όχι, και μέσα ερχόντουσαν. Δηλαδή, άμα πήγες να κατεβάσεις τη μάσκα, ερχόντουσαν να σου λένε κύριε. Έκανες τη μετάδοση με μάσκα, δηλαδή, κανονικά. Είχα πάρει ασπίδα. Α. Γιατί με τη μάσκα, και επειδή είχε και υγρασία πολύ. Ναι, όχι, εγώ φοράω γυαλιά. Θα είχε μου σκέψει, ρε. Τι είναι αυτό. Θολώναν τα μάτια σου, ναι, ναι. Εμένα ναι, ναι. Θολώναν τα γυαλιά. Γιατί πριν, ας πούμε, έκανα δοκιμές, έβαλα τη μάσκα. Θολώναν, δεν έβλεπα. Στο 1,5 μέτρο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε λοιπόν πάλι καλά που είχα πάρει την ασπίδα και μπορούσα να. Μπράβο, μπράβο, καλή σκέψη έκανες. Άντε, πάμε, πάμε. Πάμε σε φίλους. Ναι. Άρα 32, φίλε. 32,6. Καλημέρα και καλή βραδιά, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Καλησπέρα, φίλε μου. Τρακλάρα, να μείνουμε στο Γούλς. Έλα, φίλε μου, ό,τι θες πες μου. Να αναλύσουμε, ρε φίλε, εντάξει, λέγαμε τα της φόρμουλας, αλλά δεν αναλύσαμε τον αγώνα τι πλήρωσε ο Ολυμπιακός και δεν πέρασε αυτή την ομάδα τη Γούλης. Είναι πολλά που δεν πέρασε. Ήταν καλή ομάδα, αλλά δεν θεωρώ εγώ ότι στα μεταξύ μας πέρασε ότι ήταν καλύτερη από τον Ολυμπιακό. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι όπως πέρασε η Γούλης, μπορούσε να πέρασει ο Ολυμπιακός. Ναι, αυτό, όχι ότι είναι κακή ομάδα. Όχι, προσέχω δεν θα την πει στο και, γιατί και αυτοί είχαν τις ευκαιρίες τους, δηλαδή όπως είχε και ο Ολυμπιακός. Ήταν. Εντάξει. Ανοιχτό. Απλά ήταν, ναι. Κοίτα, έχουν συμβεί πάρα πολλά που συνθέτουν ένα παζλ. Για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει από το πρώτο παιχνίδι. Τώρα που τα σκεφτόμαστε πολύ πιο ήρεμα που έχει περάσει η αδερφή μου τόσο καιρό. Δηλαδή, οι ίδιες οι συνθήκες και των δύο αγώνων και κλεισμένο στο Βερχάμπτον και κλεισμένο στο Καρεσκάκη και πλέον έχει μια μικρή διαφορά για μένα.
Ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν προετοιμασμένος. Δεν ήταν προετοιμασμένος γι' αυτό. Το μάθε μια ωραία πρωία. Σου λέω, εκείνο ήταν η απόλυτη κατάθλιψη. Εγώ τώρα δεν ξέρω αν σου το έχω πει. Με πήρε ο ύπνος εσύ. Γύρω στο 60 με πήρε ο ύπνος. Δηλαδή, το καταλαβαίνω. Και δεν είχε συνηθίσει να κλείσει τόσο πολύ. Ήμουν στεναχωρημένο, δρεσί. Γιατί έβλεπα και τα παιδιά του ΟΤΕ πώς ήταν. Δηλαδή, και μη είχε πάρει τελείως. Μη είχε πάρει πολύ από κάτω. Οπότε λοιπόν, ξέρεις, εκεί στο ματς υπάρχει ένα σοκ στην ομάδα που μαθαίνεις ότι είναι το παιχνίδι χωρίς κόσμο. Υπάρχει η αποβολή του Σεμέδο. Υπάρχει ο τραυματισμός του ΣΑ. Υπάρχει ο τραυματισμός του ΣΑ. Είναι πολύ σημαντικό και είναι και τρεις μέρες πριν ταξιδέψει η ομάδα. Είναι, και δεν ήταν μια θέση να πεις ότι χτύπα ξύλο να έχει τραυματιστεί ο Μαρ, να πεις θα βάλω άλλο δεξιμπάκ, να βάλω ακόμα και τον Τορσίδη. Στον τερματοφύλακα. Ήταν η μεγαλύτερη απώλεια. Ναι, στη θέση του τερματοφύλακα. Που θα μπορούσε να τύχει. Ναι, αυτομάτως έχει τρομερό πρόβλημα όλη η ομάδα. Θέμα εμπιστοσύνης, θέμα 1002, θα εκπέξει πιο πίσω. Δεν το ξέρουν, καταρχάς, ο άλλος, εκεί που γύρισε την μπάλα πίσω και έγινε το πέναλτι, αυτός στο μυαλό του είχε το ΣΑ, ρε φίλε, και γύρισε την μπάλα. Εκεί. Μπορεί. Γιατί ο ΣΑ με τα πόδια έχει δείξει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, θα την πέταγε πλάγιο. Ή θα την βγάλει, μπράβο, ή θα την βγάλει πλάγιο, ή θα βρει να τη δώσει πάσα, τέλος πάντων. Και μετά συνεχίζανε. Δηλαδή εκεί έπρεπε να έχει προετοιμαστεί για μένα καλύτερο Ολυμπιακός. Σε αυτό το κομμάτι, στο πώς γύριζαν την μπάλα στο τερματοφύλακα. Το έχω ξαναπεί. Δεν ρίχνουν τα κατηγορώ στο τερματοφύλακα. Δεν είχε παιχνίδια ο τερματοφύλακα. Δεν είχε ρυθμό. Δεν είχε παιχνίδια και δεν είναι και τερματοφύλακας μεγάλης εμπειρίας, ρε φίλε. Γιατί είναι 29 χρονών και είχε 36 αγώνες Α' Εθνικής μόνο στην καριέρα. Ναι, δεν είχε πολύ πράγμα. Δεν είχε δηλαδή. Και γενικά, δηλαδή, ίσως θα έπρεπε να έχει ένα πιο έμπειρο Ολυμπιακός δεύτερο. Και βρέθηκε να παίξει στο πιο κρίσιμο μάτσο, ας πούμε, όπως ήταν τη σεζόν εκείνη, όπως εξελίχθηκε. Χάσαμε και τις ευκαιρίες. Λοιπόν, Ηρακλάρα, να μην το παιδεύουμε πολύ. Έλα. Να μην το παιδεύουμε πολύ. Από ό,τι φάνηκε δηλαδή, με την παρουσία του Φορτούνη στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα ήταν πιο επιθετική. Και λέω, εγώ έχω ακόμα μία ένσταση, φίλε, να ξέρεις πάνω σε αυτό. Επειδή. Θα σου πω, επειδή. Εντάξει, να το ακούσουν κάποιοι ακροατές που δεν έχουν. Επειδή ο Ολυμπιακός μετά το πρώτο 20 λεπτό, στο οποίο δεν είχε πει καθόλου καλά, πίεζε, γούλησε, έπαιρνε μπάλες, προηγήθηκε, από το 20 μέχρι το 45 έχει βρει ρυθμό. Έχει βρει ρυθμό, έχει χάσει ευκαιρίες, έχει πετύχει ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε γιατί φόραγε βάτα στον νόμο ο Ελαραμπή. Ευκαιρίες είχαμε. Σου λέω, είχε. Του Σιμίκα και τον γκολ offside. Αυτό είχαμε. Το πρώτο ημίχρονο. Στην αρχή απειλήσαμε με τον Μπασούρα, μετά ήταν η ευκαιρία του Τσιμίκα, μετά ήταν το γκολ το οποίο μπήκε. Έχει αποκτήσει ο Ολυμπιακός και έχει αρχίσει να πατά περιοχή. Για μένα, αν ήθελε, δεν χρειαζόταν να κάνει εκείνη τη στιγμή, νομίζω, ο Μαρτίνης δύο αλλαγές. Δηλαδή, ας άλλαζε τον Μπασούρα με τον Ραντζέλοβιτς, η πρώτη, και να χρησιμοποιήσει πιο μετά το Φορτούνη. Δηλαδή, μην κάνεις δύο αλλαγές, ας πούμε, στον πίχνο, δεν ήταν τόσο τραγική η εικόνα του Ολυμπιακού. Να το αφήσεις, ρε παιδί, με ένα δεκάλεπτο ακόμα, να δεις πώς θα πάει. Αυτή είναι η ένσταση μου. Απλώς λέω μετά την παρουσία του Φορτούνη στο δεύτερο ημίχρονο, έπρεπε να τον ξεκινήσει το Φορτούνη, η γνώμη μου, έτσι, από το πρώτο ημίχρονο. Θα το είχαμε στάνταρ ένα γκολ. Να μην σου πω και δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Με την παρουσία του Φορτούνη εξ αρχής. Α, δεν το ξέρεις αυτό. Ναι, αλλά το έχουμε δει. Τι παιχνίδια κάνει ο Φορτούνης. Τρανό παράδειγμα το πρώτο ημίχρονο με την ΑΕΚ. Ήταν ο Φορτούνης. Που έκανε τα καλύτερα ημίχρονα Ολυμπιακός, γιατί το έκανε. Γιατί είχε μέσα το Φορτούνη. Ο Φορτούνης ήταν πολύ καλός. Και βλέπεις. Ήταν καλός και στο ημίχρονο στην Αγγλία. Δεν ήταν κακός. Πολύ καλός ήταν. Πολύ καλός. Με αυτό λέω ότι ο Φορτούνης είναι ένας παίκτης που θέλει και το χρόνο του. Δεν γίνεται να τον βάζεις στο δεύτερο ημίχρονο. Βάλει τον εξ αρχής. Ή τον βάζεις βασικό και παίζει από την αρχή και σου λέει εδώ είμαι, με στηρίζει και όλα αυτά και θα σου κάνει ό,τι θέλει. Ή τον βάζεις μέσα εξ αρχής ή δεν τον βάζεις καθόλου. Αυτή είναι η γνώμη του Φορτούνη. Για να σου αποδώσει, έτσι, αυτό λέω. Γιατί σίγουρα θα σου αποδώσει ο Φορτούνη. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια χαρά, φίλε μου. Καλό βράδυ. Δεν θα έπρεπε όμως να αλλάξει σύστημα για να το βάλει. Ποιο? Το Φορτούνη. Άρα να το βάλει από την αρχή. Ναι. Ναι, βέβαια. Δεν θα το άλλαζε το σύστημα, αρέσει. Έπρεπε να πάμε με τους τρεις, έτσι θα το πήγαινε αρχικά. Εγώ αυτή η ένστασή μου ήταν αυτή, ότι επειδή είχε αρχίσει ο Ολυμπιακός και είχε ρολάρει μετά το πρώτο 20 λεπτό. Βιάστηκε λίγο να κάνει την αλλαγή. Τις δύο. Δηλαδή το Ραντζέλοβιτς Βάλτον. Μην κάνεις δύο αλλαγές, γιατί ξέρεις, δύο αλλαγές είναι σαν ότι δεν βλεπόμαστε. Δεν νομίζω ότι δεν βλεπόταν ο Ολυμπιακός. Άντε. Εδώ επιστρέψαμε. Αυτό το βίντεο είναι για ταινία, αρέσει, για ντοκιμαντέρ. Γι' αυτό καθυστερήσαμε μετά, συγγνώμη, ήταν το Wolverhampton 8 ώρα το απόγευμα. Χωρίς άνθρωπο. Άνθρωπο. Δηλαδή, αν ήθελες να ρωτήσεις κάποιον, τέλος. Άντε, πάμε στο επόμενο φίλο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Γεια χαρά. Κώστα,
Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού για σένα. Επίσης. Με τον Ηρακλή τα είπα εγώ εχθές. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου και ότι το καλύτερο κοντά. Και εσάς, έχουμε το καλύτερο. Να είστε καλά. Ο Γιώργος είμαι, έχω πρόβλημα με την όραση, Ηρακλή. Ναι, Γιώργο. Πήρα απλά να πω εχθές, φίλε Ηρακλή, μετά από μένα πήρε ένας φίλος συνακροατής, ο Γιάννης, ναι, όπου είπε ότι θα ήθελε να επικοινωνήσει μαζί μου. Α, μπράβο, ναι. Και αν ήταν εύκολο να άφηνα κάποιο τηλέφωνο, δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, θα το ήθελα και εγώ πραγματικά. Πούμε να πάρεις την παραγωγή το πρωί. Όχι το πρωί, γιατί δεν ξέρω. Θα πάρετε το απόγευμα κατά τις 8, που είναι εδώ η Κωνσταντίνα Ιπανούτσου. Ναι. Και αν ακούει ο φίλος, μπορεί να πάρει μετά να το ζητήσει. Και να ζητήσει το τηλέφωνο από την Κωνσταντίνα. Το αφήστε το τηλέφωνο σας στην Κωνσταντίνα. Αυτό είναι το πιο. Θα το αφήσω στην Κωνσταντίνα. Ναι, είναι προτιμότερο. Δηλαδή. Γιατί τα παιδιά που κάνουν το πρωί δεν ξέρουν τι ακριβώς γίνεται τη νύχτα. Ναι, κατάλαβα. Και με την Κωνσταντίνα έχω καλή σχέση. Μιλάω, επικοινωνώ. Οπότε θα αφήσετε το τηλέφωνο στην Κωνσταντίνα. Και άμα πάρει ο φίλος. Και νομίζω, άκουσα ότι έχει και εκείνος το ίδιο πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα. Ναι, έτσι μας είπε, ναι. Εντάξει, φίλε. Λοιπόν, εύχομαι καλή συνέχεια, να έχετε καλή εκπομπή και ότι το καλύτερο. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Πάμε, Τάκαρε. Ο Χάς είναι ο Μαρτίν, σύμφωνα με τον αδελφό το μύθο εδώ πέρα. Ναι, ο Πορτογάλος. Ο Πορτογάλος Χάσι. Ναι. Γιατί τώρα τον έκανες και το Χάσι. Και είχε τρελαθεί και σε ό,τι. Ο Χάσι που να είναι άραγε. Είχε τρελαθεί με τον μπασκετμπολίστα. Ποιο μπασκετμπολίστα. Ο Πυρολυμπιακός. Ο μύθος. Το Χασάν Μαρτίν. Λοιπόν, έλα, πάμε παρακάτω. Αυτό ήταν χτύπημα κατεύθυνση. Ναι. Ναι. Ναι, εγώ είμαι. Ναι. Α, γεια σας, Κώστας. Λέγω Μπαθνικός. Γεια σου, Κώστα. Είχα μιλήσει και χθες, νομίζω. Μαζί ήταν. Μέσα στην κυρία Ηρακλή, ναι. Άσε τα κύρια, μπορεί και χθες σου τα πάστε τα κύρια. Ωραία, εντάξει. Yeah. Καταρχήν, δύο πράγματα ήθελα να πω σήμερα. Ήθελα να δώσω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Σάββα Θεοδωρίδη. Η αιώνια τη μνήμη. Ναι, να πούμε ότι την Πέμπτη αύριο. Την Πέμπτη το μεσημέρι στη Μητρόπολη. Αυτό, ήθελα να δώσω συλληπιτήρια. Μ' ακούτε? Ναι, βέβαια. Ήθελα να δώσω τα συλληπιτήριά μου και πάλι. Να είστε καλά. Και δεύτερον, το παιχνίδι το φιλικό του Παναθηναϊκού στις 26 του μήνα. Ξέρετε πού θα το δείξει με τον Όφη? Νομίζω στο Πάο TV. Στο Πάο TV. Ήταν έτοιμο, λες, να το κάνει. Α, δηλαδή τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού θα είναι από το Πάο TV τώρα, έτσι? Το φιλικό νομίζω, ναι. Α, αυτά ήθελα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα υπήρχε η σκέψη, δεν ξέρω, παίζατε και με τη Μαρκό πιο νωρίς. Δεν γνωρίζω, δεν θυμάμαι. Νομίζω δεν παίζατε και με τη Μαρκό, υπήρχε σκέψη και αυτό το. Αλλά αυτό είναι παιχνίδι στο κοροπή. Έγινε όλο το, θα στο πάω TV, θα το πείτε. Θα ενημερωθείτε. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μου στο Γεράσιμο από τη Μάλτα. Ο φίλος με ρωτάει, μου επιμένει ο Χασάν για δεύτερο φόρο. Ναι, μια χαρά είναι και βάζει για γκολ. Δεν είναι δηλαδή παίχτης ο οποίος δεν είχε βοηθήσει και φέτος βοήθησε. Και το έχει τον γκολ. Δηλαδή γενικά το έχει τον γκολ ο Χασάν. Δεν είναι δηλαδή παίχτης που δεν σκοράρει. Μια χαρά για μένα είναι. Ναι, και εγώ αυτό θεωρώ για δεύτερο επιθετικό. Πάμε. Καλημέρα. Έλα ρε Βασιλάκη. Τι κάνετε? Καλά Βασιλέσσα. Ηρακλάρα. Πού είσαι ρε Γίγαντα? Εδώ. Σπίτι. Κοίτσε. Τι γίνεται αγόρι μου, καλά? Καλά. Ναι. Σ' ακούω το ράδιο. Έχα πρόβλημα το Λάτοφ. Τελείωσε. Κάηκε. Και σ' ακούω το ράδιο. Πόσα χρόνια το είχες? Τώρα είναι 20 χρόνια. Εντάξει, καλά είναι. Τα έβγαλε τα λεφτά του Βασιλάκη 20 χρόνια. Εντάξει, τώρα σας ακούω από το ράδιο. Πρέπει να έκανα με τα Windows τα πρώτα. Επειδή δεν έχει εκπομπή ο Γεράσιμου, το άλλαξα. Ναι. Είναι σε διακοπές. Καλά, πρέπει, Βασίλη. Εντάξει, τέλος πάντων. Πρέπει να πάρουμε και μια στιγμή. Ήθελα να πω στον πρώτο που άκουσα για τον κοροϊό. Ναι. Για τους ηλικιωμένους. Mm-hmm. Εμάς στην νεολαία δεν τη σκέφτεται ο κύριος αυτός που είπε για την νεολαία? Τι είπε ακριβώς για την νεολαία? Λίγο την κατηγόρησε. Δηλαδή, να είναι λίγο πιο προσεκτική. Εμείς είμαστε λίγο στο σπίτι. Πάμε στο προπό και μετά σπίτι. Πώς θα κολλήσει ο κορόιο?
Γιατί στο προπό δεν μπορεί να κολλήσεις. Ναι, αλλά δεν είπε για σένα, ρε. Μάσκα φορά. Προφανώς δεν είπε για σένα, ρε Βασίλη, τότε. Όχι. Μην το παίρνεις προσωπικά. Δεν ζεις μόνο δεν το παίρνω αλλά... προσωπικά, ρε παιδιά. Συγγνώμη πως μίλησα έτσι. Δηλαδή... Όχι, μωρέ, δεν σου βάλα πια χέρι. Και στο παιδί, εντάξει, συγγνώμη, αλλά. Δηλαδή, λίγο σέβας και στην νεολαία. Ναι, ρε φίλε, φυσικά και πρέπει να ζεις και πρέπει. Και η κάθε γενιά, και όταν είναι, που λέμε, αν δεν τα κάνεις τώρα, πότε θα τα κάνεις, αλλά. Πέσανε αλλά σε μια περίοδο τα παιδιά τα οποία πρέπει να είναι πιο προσεκτικά. Δηλαδή δεν γίνεται να έχει κρατηθεί, να ήμασταν τέσσερις φίλοι που είχαμε πάει διακοπές, ο ένας να τον έχουν κρατήσει στο νησί και οι άλλοι τρεις να παίρνουν το καράβι ενώ περιμέναν να βγει το τεστ για τον κορονοϊό και είχαν. Και πέρανε μεσοπέλαγα τώρα να τους βάλουν στην καμπίνα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, Ηρακλή. Δεν σου πει κανείς να μην διασκεδάσεις, να μην βγεις, να μην φλερτάρεις ή οτιδήποτε. Εκεί που με προβληματίζει κάπου Ηρακλή. Ναι. Και να πω για την ΑΕΚ μετά, εκεί που με προβληματίζει, εκεί που είναι στο Ρέθυμνο, Κρήτη, Ρόδο. Ένα κρούσμα έχει το Ρέθυμνο, αν δεν κάνω ένα. Στη Ρόδο υπάρχουν πολλά κρούσματα και δηλαδή και νεολαία λίγο όχι έξω ρε παιδιά. Όχι έξω, λίγο να κρατηθούμε. Να φύγει αυτό το πράγμα που λέγεται αρρώστια κοροϊός. Πάμε τώρα στην έξω πάση Κωστά. Σε εγώ αγόρι μου. Επειδή δεν μπορώ να μπω μέσα στο site τώρα και στη δουλειά που έμπαινα στο 365 δεν μ' άφηνε να μπω. Πώς γίνεται. Δεν ξέρω. Α, εκτός αν τα έχει αποκλείσει τα αθλητικά σάιτ σε δουλειά σου. Α, τέλος πάντων. Ναι. Κώστα, πήραμε έναν παίχτη, άκουσα. Ναι. Είναι καλός και αυτός. Καλός είναι. Τόσα χρόνια. Λέει, για δύο παιχνίδια μόνο. Για το final λέτε, ήρθε και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω θα παίξει δύο παιχνίδια αυτό το παιδί. Να κρεμάσει παπούτσα. Τρία μπορεί. Τρία. Και μετά να πάρουμε άλλον Αμερικανό. Θα δούμε. Να είναι στο στυλ. Στο James. Ποιο James? Ένα που είχαμε μαύρο. Το, ο James έπαιζε σε τέσσερα. Στο τέσσερα, ναι, αυτόν. Ναι, αυτός που ο προπονητής ασώδιο ήθελε. Θα τον βρούμε. Θέμα χρόνου είναι. Όσο το ποδόσφαιρο ακούστα δεν βλέπω τίποτα, έτσι. Εντάξει, αγόρι μου. Έγινε, ρε Βασιλάκη. Άντε, Βασιλάκη, να είσαι καλά, αγόρι μου. Φυλάκια στα κορίτσα. Φυλάκια. Και προσοχή, παιδιά, να φύγει αυτό το πράγμα που λέγεται αρρώστια κοροϊός. Έγινε, Βασιλάκη. Για το φίλο μου ρωτάει η πρεμιέρα όταν θα ξεκινήσει η Ευρωλίγκα είναι ο Ολυμπιακός Αλγύρης. Και αν θέλει και κάποιος για να το φίλο πανέμβει, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει σε Χίμκι. Με βιωγάνουμε πρεμιέρα, το διάβασα. Ο Χάς είναι λέει στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας μας, λέει ο Γκανιάν. Σε την ομάδα στην Al Ittihad, στην οποία είχε περάσει και ο Λεμονής από εκεί. Μάλιστα. Η Al Ittihad ψωνίζει από εμάς. Πάμε παρακάτω. Έπεσε παρακάτω. Έπεσε για να βγω εγώ. Έλα. Τι έγινε, καλά είσαστε. Τώρα, έλα, φίλε, σίγα στο μυαλό μου, γιατί χθες πήγα να πάρω τσιγάρα 2,5 ώρα και δεν κυκλοφορούσε. Και... δηλαδή είχαν βγει κάποια για ποδήλατα. Κάνανε δίτε. Δεν πειράζει, το έχουμε ρίξει τώρα στην τρελίνα. Εντάξει, τώρα βέβαια από το αεροδρόμιο είμαι. Τώρα περιμένω να μπω μέσα για να πάω να πάρω ένα πελάτη, αλλά τέλος πάντων δεν έχει τώρα, λίγα πράγματα. Ναι. Τι γίνεται τώρα, Ηρακλή, με τις μεταγραφές, τι θα κάνουμε, θα πάρουμε κάτω από 35 ή όχι. Θα πάρουμε. Θα πάρουμε και κάτω από 35. Βεβαίως. Μάμε. Μάλιστα. Σας άκουσα που λέγατε εκεί για το παιχνίδι με τη Γουρς. Ναι. Είδες, ξέρεις, τα τρία χάφτα βασικά τα έβγαλε και τους τρεις τους έβγαλε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μάλλον ήθελε να τους έχει ξεκούραστος για τη Σεβίλη. Για το παιχνίδι με τη Σεβίλη, αλλά δεν του έκατσε. Δεν μας κάθε. Εντάξει, το έκανε και τα έπαιξε όλα και όλα για να σοφαρίσω. Ναι, μωρέ, δεν πειράζει. Εν τω μεταξύ, επειδή δεν έχω και πολύ χρόνο πρέπει να μπω μέσα. Να πω... Σε πούληση σαχτάρα. Κάτι τώρα για τον κορονοϊό. Έλα. Όλα αυτά τα μπαρ, τα εστιατόρια,
τα μαγαζιά, τον τουρισμό και αυτά τα άνοιξε η κυβέρνηση, παιδιά, για να μην πληρώνει τις επιχορηγήσεις. Δεν λέω για να πηγαίνουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, και κάτι για τον Κώστα. Επειδή τον έχω ακούσει, Κώστα, έχω σε ακούσει που λες ότι ο Βέρντε είναι παίκτης ψυχολογίας, έτσι δεν είναι? Έτσι έχει φανεί. Μπράβο. Γι' αυτό πήρατε λοιπόν τον Ινσούα, τον περιλαμβάνει στις προπονήσεις, άμα του κάνει μπράβο. Ό,τι του κάνει στον αγώνα. Να τον περνάει και να είναι έτοιμος. Σωστός είσαι. Είναι σούπερ κάθε κυρία. Είδες πόσο μπροστά είμαστε. Είσαστε πολύ μπροστά λοιπόν. Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Σας χαιρετώ, καλό βράδυ να έχετε. Άντε, να είσαι καλά ρε. Εντάξει πάντως, σαν μέτρο. Το μέτρο αυτό που έχει τώρα εφαρμοστεί ότι να κλείνουν όλα στις 12. Ναι, μην μπορώ να καταλάβω ότι μπορεί να ευθυμίσει κάποιος να μεθύσει να υπάρχει συνοσία. Ναι, επειδή όταν περνάει η ώρα, ξέρεις. Ναι, χαλαρώνει. Εκεί, αλλά... αυτό πιστεύω είναι. Μόνο αυτός είναι ο λόγος. Δεν υπάρχει άλλος. Ναι. Από την άλλη, βέβαια, είναι καταστροφή για τα μαγαζιά, καταστροφή για τα παιδιά που δουλεύανε. Ναι, αλλά βασικά η καταστροφή είναι ο ιός, ρε φίλε. Γιατί... τώρα τι να σου πω. Ξέρεις τι γίνεται, και ανοιχτό να είναι ένα μαγαζί. Όταν τώρα που έχουν ανεβεί τόσο πολύ τα κρούσματα, τα βλέπω και από μένα δηλαδή και από τον εαυτό μου και φαντάζομαι και από άλλους ανθρώπους, ξέρεις, σιγά σιγά ρεώνεις το απολύτω έξω. Εγώ από τη μέρα που έχουμε γυρίσει. Ούτε εγώ έχω πολύ. Ναι. Βγήκα μια φορά, πήγα ψηρή. Είχε κόσμο, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν είχε, αλλά γενικά δεν. Η μόνη σωτηρία, φίλε, είναι το εμβόλιο. Δηλαδή δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι άλλο. Ναι, δυστυχώς. Αν όντως μπορεί να κάνει κάτι. Αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι για να το βγάλουν θα μπορεί να κάνει κάτι. Ρε. Δεν ξέρω γιατί, ας πούμε. Το Ρώσον. Το Ρώσον. Εντάξει, η Ρωσία είναι λίγο περίεργη σε αυτά. Δεν έχω και πολύ. Θα το έκανες. Το Ρώσον. Ναι. Όχι, ρε. Δεν νομίζω ότι θα έρθει η στιγμή που θα κάνουμε το Ρώσον. Εντάξει, ό,τι εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έρθει στην Ελλάδα. Περιμένω. Όχι, μπορεί να είναι μια χαρά και μακάρι. Οι άνθρωποι εννοείται. Δεν το συζητάμε. Ναι. Άντε, πάμε. Βρε Γιάννη, δεν είμαι είδος ο Τσιόδρας μακριά. Βέβαια, ο Κιμ νομίζω ήταν αυτός που ανακάλυψε πρώτος. Ναι. Από ό,τι είχα διαβάσει το εμβόλιο. Ναι. Καλησπέρα, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νικόλας από Ολλανδία, Αμστερδάμος. Νικόλας Αμστερδάμος. Περίμενε, Νικόλας από Ολλανδία. Νικόλας Αμστερδάμος. Μα ναι. Τώρα κατάλαβα, κόλλησα, δεν σε ακούω καλά. Λέω, τι σημαίνει αυτό? Μαζί πρώτη φορά. Σημαίνει ότι από το Άμστερνταμ. Ο Αδαμάντης Κοραής, ναι. Το Άμστερνταμ το έλεγε Αμστελόδαμο. Ωραίος. Και έχει και σπίτι, να ξέρεις, δίπλα από τη Red Light District που έμενε. Απέναντι. Ήτανε και Μερακλής. Μερακλής, τέλος πάντων. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Να αφήσουμε την πλάκα. Τον Θεό, τι. Είναι τον Αδαμάντου. Για προχώρα. Αρχικά, καταρχάς θα θέλω να πω στον Γκέτσε. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Έχω τρία λιμάνια στην καρδιά μου. Τον Πειραιά, το Λίβερπουλ και το Άμστερνταμ. Ακριβώς. Άμστερνταμ. Είναι στο Άμστερνταμ. Άμστερνταμ, ναι. Το άρθρο που έγραψε ο Γκέτσε για το Τζιμίκα. Θέλω να του δώσω συγχαρητήρια. Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ. Στο 365, γιατί εγώ είμαι και Ολυμπιακός, εντάξει, αλλά διαβάζω διάφορα. Πολύ ωραίο άρθρο και θέλω να σου απαντήσω κιόλας στο ερώτημα που βάζει στο τέλος, ότι άμα δεν τον εξελίξει και ο Κλοπ, ποιος τον εξελίξει. Δηλαδή είναι σε καλά χέρια. Όπως επίσης... Ναι, εντάξει, το θέμα είναι, ξέρεις τι, να πάρει κάποιες ευκαιρίες, ρε παιδί μου, γιατί έχει μπροστά του για μένα ένα από τα 3-4 καλύτερα αριστερά μπακ στον κόσμο. Για μένα, έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Και η Λίβερπουλ έχει στηριχθεί πάρα πολύ στα πλάγια μπακ για να φτιάξει την ομάδα που έχει φτιάξει. Ναι. Άρα είναι λίγο δύσκολο να τον φάει, είναι απίθανο, αλλά τουλάχιστον να παίζει σε κάποια μάτσα, παιδί μου, δηλαδή να κάνει 15-20 μάτσα. Μα νομίζω το είπε και ο Κλόπ αυτό, ότι δεν γίνεται τα μπακ που θα παίζουν ακριβώς, 60 μάτσα και αυτά. Άμα το καταφέρει αυτό, θα είναι κάτι το εκπληκτικό. Τις πρώτες 6 μήνες, εγώ πιστεύω θα είναι δύσκολο, αλλά είναι το τι πιστεύω εγώ. Πάντως, Νίκο, να ξέρεις, είναι ένα παιδί ο Τσιμίκας, όσο τον έζησα εγώ τώρα ένα χρόνο και στις αποστολές. Και από αυτά που μάθαινα,
δουλεύει ασταμάτητα. Αυτό. Φαίνεται, ρε, είναι, ναι, αποφασισμένο είναι το παιδί. Είναι φαίνεται, κάνει μπαμ. Ναι, ναι. Η βελτίωσή του, καλά, τα έχουμε ξαναπεί, έχουμε γίνει γραφική, ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Πήγε που πήγε και παίξε στη Δανία και μετά στην Ολλανδία. Όχι, καλά κάνεις όμως και το λες, γιατί είναι η αλήθεια. Όχι, βέβαια. Ναι. Και δεν τον δεν το πήρε και από κάτω. Όπως να ξέρεις, δηλαδή, ξέρεις ποιον θέλω να δω πολύ στον Ολυμπιακό. Πολύ θα σου πούνε το Τζούμιτς, οτιδήποτε. Θέλω να δω τον Βρουσάη που ήταν ένα χρόνο Ολλανδία. Mm-hmm. Σωστό, ναι, αυτό. Εντάξει, άλλη πάρα θέση. Πολύ. Ναι, άλλο ρε παιδί μου, σου λέω σαν παίχτη. Να δω πώς γενικότερα εγώ και για τον Ολυμπιακό που βγαίνουν οι διάφοροι άλλοι Ολυμπιακοί και τώρα ενοχλούνται με τους ανθρώπους που είναι με τους παίκτες που παίρνουν που είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Έχουμε από πίσω σε κάθε, σε κάθε θέση υπάρχουν και νιάτα που είναι να βγουν δηλαδή. Οπότε να έρθει ένας έμπειρος για ένα χρόνο δύο, εγώ δεν το βλέπω και... Είναι και ιδιαίτερη σεζόν και είναι δεν μόνο για τον Ολυμπιακό, είναι για όλες τις ομάδες. Ακριβώς, ακριβώς. Και για τον Ολυμπιακό... Δηλαδή και... εγώ δεν βλέπω πώς μπορεί να ανοίξουν τα γήπεδα, να στο πω χήμα. Δεν, ναι, δεν το βλέπω δηλαδή. Ναι, για, ναι, για σκέψου τις ομάδες. Οι ομάδες δεν μπορούν να κάνουν πολλές μεταγραφές νεαρών, ας πούμε, ή ξέρεις παιχτών που να τους περιμένουν. Θέλει όσο μπορείς να κρατήσεις ένα κορμό, ναι, να φέρεις έμπειρους. Ναι. Και από εκεί και πέρα, να βγει εντάξει, χρονιά και να σίγουρα, δούμε τι γίνεται. Σίγουρα θα πάρεις και ένα δύο. Ναι, απλά είναι να δεις και τι γίνεται. Δεν μπορεί, τα έσοδα που χάνουν οι ομάδες και από διαφημίσεις. Ναι, ναι, και από σωστό, σωστό, βέβαια. Είναι τεράστια. Βέβαια, βέβαια. Και εν τεχεία. Αλλά τώρα, εγώ ας πούμε το Χολέμπας, εγώ πιστεύω αυτός θα παίζει μέχρι 40 χρονών. Εντάξει, δεν σου λέει ότι θα παίζει η Champions League μέχρι 40 χρονών ή στον Ολυμπιακό. Θα πάει στα 23 του, άμα δεν κάνει. Αλλά ρε φίλε, είναι θαύμα τη φύση ο άνθρωπο. Ναι, είναι θαύμα. Και έπεσε και πρέπει να έπεσε. Έχει κάνει μαγείο συμμετοχή. 17 μάτια νομίζω. Δεν είναι λίγα. Τι είναι. Εγώ χαίρομαι που γύρισε ο Χολέμπας. Δεν είμαι από αυτού που διαμαρτύρεται και καλό είναι. Ο Νέρα Αφίνια δεν αμφισβητείται ω παίχτη, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να πει κάτι, δηλαδή. Τι να πει, γιατί. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, μπορεί να έρθει και ένας που να είναι. Δηλαδή, ο Τουρέ που είχε έρθει, το βασικό δεν ήταν η ηλικία, ήταν ότι είχε παρατήσει τον εαυτό του. Εγώ μόλις τον είδα. Όταν γύρισε. Ενώ όταν ήρθε. Στην επιστροφή, εννοείται. Όταν ήρθε, ας πούμε, είπα ότι είναι μια καλή μεταγραφή. Μόλις τον είδα στον πρώτο φιλικό, ρε φίλε, με τη φανέλα και το σορτσάκι, τρελάθηκα. Μα από τις έβλεπε και τον Τουρέ από πριν. Το έχει αφήσει και βέβαια. Από το 16. Αλλά ακόμα και ξέρεις. Με καρέκλα που έπαιζε, με καρέκλα. Ρε παιδί μου, μόλις έβγαζε κάτι τριαντάρες. Αλλά δεν μπορεί να πας τώρα με αυτό το παίχτη να παίζει. Δεν γίνεται. Και έχει κάνει και μια κούρσα στο Μιλάνο με την Μιλάνο. Ναι, ναι, μια ηρωική ρε παιδί. Να πω και κάτι δεύτερο πέρα από αυτό που λέγαμε τώρα για τον Ηρακλή Πιεπάστελ στην Αγγλία, για τον Γουλβερχάμπτον. Έχω ζήσει ένα χρόνο στο Λάνκαστερ. Είναι λίγο πιο εμπόρια. Α, πιο πάνω ακόμα. Ακόμα και πάνω. Πιο hardcore. Η πιο hardcore, η εμπειρία που έχει περιγράψει ο Ηρακλής είναι ο ένας χρόνος που ήμουν εδώ στην Αγγλία που είχα πάει λόγω έρωτα. Α, στο Λάγκα. Τουλάχιστον είχες ρε φίλε. Είχες με κάτι ασχοληθείς ρε φίλε. Ακριβώς. Ναι, αλλά σε κάποια φάση άμα είναι τόσο κατάφελο ξυδομέρος. Ξύπνησε ένα πρωί κοπέλα και δεν υπήρχες πουθενά. Είχα φύγει για το Βέλγιο. Έτσι, μπράβο. Παράφερε το μπουφάν από τα μάξι. Σε καλά, έλα, έλα. Λοιπόν, παιδιά, θα τα ξαναπούμε. Να σε καλά, ρε φίλε. Όπως επίσης που λέμε για τους μεγάλους. Και ακόμα το λέω. Δεν περίμενα ποτέ ότι όταν ήρθε ο Βαλμπουενάγο το λέω, να έκανε τάκλιν στο 28ο μάτι του Ολυμπιακού, στο κόρνερ, στο 80 φεύγα για να κερδίσει τη... Ναι, βέβαια, κοίτα και αυτός, το παιδί μου, ο Τουρέ, κακά τα ψεματικά, από τότε που ήταν στα τουζένια του, φαινότανε, είχε προδιαγραφές, δηλαδή ότι αν άφηνε λίγο τον εαυτό του... Είναι και ανάλογα την κατασκευή του ανθρώπου. Τον Τουρέ τον είχα ζήσει ως ρεπόρτερ όταν είχε έρθει. Και τότε μάλιστα και μίλαγα και μαζί του. Ναι. Λοιπόν, γιατί ήταν άλλη νοοτροπία τότε που κρατούσε τον Ολυμπιακό. Δηλαδή σκέψε ότι ο Τουρέ είχε πάρει μια φορά τηλέφωνο για να με ρωτήσει. Εντάξει, τώρα που έρευνα. Έχει παραγραφεί. Δεν έχει παραγραφεί. Μου λέει, ρε φίλε μου, λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Πόσο καιρό κάνετε εδώ στην Ελλάδα για να βάλετε μια γαλλική κάρτα για να βλέπει η γυναίκα μου τα κανάλια τη γαλλική τηλεόραση. Γιατί λέω, πα στο μαγαζί, την παίρνει. Και τι βάζει, δεν νομίζω ότι θέλει. Μα το έχω πει λίγο 10 μέρες και δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν τον πιστεύανε τον Τουρέ. Τότε όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός. Τι δεν τον πιστεύανε, σαν παίχτη. Τον είχε προτείνει ο Σόλιντ μέσω στο Σέλουκ εκεί και τη φιλία που είχε με τον Κόκαλη. Αλλά γενικά
Δεν είχαν καταλάβει ότι έχουν πιάσει τον πρώτο αριθμό του λαχείου. Γενικά, όντως, παιδί μου, επικό καλή, υπήρχε μια άλλη νοοτροπία. Λοιπόν, δεν σου λέω ότι. Δεν είχε καταλάβει. Του φαινόταν λίγο τώρα από μέταλιστ. Ποιο είναι αυτό τώρα που είστε και τέτοια. Μα δεν είχε πει θα πάρω σιγά που θα πάρουμε παίκτη από τη Β' Γαλλία. Θα λέγανε έχει μέσον κιόλα τον αδελφό του. Δεν πάει το μυαλό. Και μίλαγα εγώ τότε, παιδί με το Γιάγια. Και το. Κοίταρο ο Τουρέ. Όταν έβγαινε και πήγαινε για προπόνηση. Έλεγε, πού το τραβάτε τον κακομοίρη τώρα. Δηλαδή, μιλάμε. Για να πάει τώρα, τι να σου πω τώρα. Από το Πούλμαν στον αγωνιστικό χώρο στο Ζέφελντ, στο κέντρο Σιμπορκ. Τρία μερόνυχτα. Ναι. Τρία μερόνυχτα. Όταν όμω. Ξεκίναγε η μπάλα. Δηλαδή, το πρώτο σφύριγμα, α πούμε, του προπονητή. Λες και του βάζει. Στα τρεξίματα αυτά που κάνουνε, τα έκανε. Έκανε, αλλά έβγαζε ένα βαριαστημένο στυλ. Μόλις ερχόταν η μπάλα στα πόδια του, είχαμε χαζέψει. Από την πρώτη προπόνηση είχαμε χαζέψει. Εγώ πάλι από τον πρώτο μάτσο που τον είδα, τρελάθηκα. Πραγματικά έπαθα σοκ. Καταρχήν ο άνθρωπος έκανε μεταγραφή του Παπακίτα για να έχει ένα φίλο στην ομάδα. τον έβγαλε πρώτο σκόρ στο τουρνουά στη Βαλένθια. Το θυμάμαι. Πέρασε με και τον τροματοφύλακα από Παγκίτα και πήγε με την μπάλα στα δίκτυα. Το θυμάμαι. Και λέει τι γίνεται. Ποιο είναι. Αλλά μετά εντάξει. Εντάξει. Και, αλλά τον είχε γιατί ήθελε ένα φίλο. Έτσι είχε έρθει ο Παγκίτα. Του βγάλε τέσσερι κάθετε. Αυτοί πότε καταλάβανε οι υπόλοιποι, όχι ο Σόλιτ. Ότι... Πιο μετά. Πιο μετά δηλαδή όταν άρχισε. Μετά το, ειδικά μετά το φιλικό με τη Βαλένθια. Όταν που είχε βάλει την κολάρα. Στην Ισπανία ένα φιλικό. Ναι, ναι, το ναι, θυμάμαι ναι, αυτό το φιλικό. Έχει βάλει, γιατί έχει βάλει εκεί την κολλάρα. Έπαιζε ο Μπαμπακίτα, θυμάμαι, έβγαζε κάτι κάθετο. Και, κάτι... και είχε αρχίσει η ιστορία, όπα, ότι αυτό είναι. Απλά το πόσο έχει μεγαλώσει. Εγώ τον είδαμε τον Παναθηναϊκό πάντως. Στο 0-2. Την πρεμιέρα. Έβαλε μια γραμμή και τελείωσε. Πήγαινε το κέντρο, έπαιζε τον Παναθηναϊκό μόνο του. Στο κέντρο. Εσύ είχε ξαναπεί εδώ. Το θυμάμαι, στο τελικό του κυπέλου. Καλά, στο τελικό του κυπέλου δεν κουνιόταν. Να φύγει κιόλα. Μα νομίζω έλειπε πόσο έλειπε. Έλειπε καιρό. Ναι. Και μάλιστα δεν είχε πάει και είχε γεννήσει εδώ το. Μα περπατούσε, ρε. Έχω περπατούσε. Πάει στο... δεν το θυμάμαι να τρέχει. Ναι. Και παρόλα αυτά. Δεν υπήρχε. Ναι, ναι, ήταν φοβερή περίπτωση. Δεν υπήρχε. Απλά η διαφορά ποια ήταν. Ότι θυμάμαι που είχε γεννήσει εδώ το ένα του το παιδί και έχω πάει στο μευτήριο. Και του λέω ρε Γιάγια τι γίνεται. Μου λέει finished μου κάνει. Τι finished, λέω. Δεν γράφονται αυτά. Του λέω τι finished. Μου λέει finished. Έφυγα. Μου λέει δεν μου έχουν. Του είχαν ξεχάσει μια φορά τι. Τη γυναίκα του χωρίς βίζα τρεις μέρες στο Παρίσι και δεν μπορούσε να έρθει η Ελλάδα. Είχαν και γίνει κάτι τέτοια σκηνικά. Και είχε τσαντιστία. Αλλά μετά που λέω: όχι, εγώ θα φύγω. Πλάτο το Ολυμπιακός δεν μπορούσε να πουλήσει απευθείας στην Μπαρτσελόνα. Όπως πούλησε τώρα στη Λίβερπουλ. Έπρεπε να πάει Μονακό και από Μονακό να πάει Μπαρτσελόνα. Άντε, πάμε γιατί. Τι πάμε. Ποσοστό μεταπόληση είχε. Νομίζω ένα μικρό. Δεν είχε. Τίποτα τον Ολυμπιακό. Ο Γκόγκαλης ήταν σε αυτά, λάζε. Δεν είχε. Πήρε το τάλιρο, έβγαλε 4 εκατομμύρια κέρδος, γεια σας. Αλλά ήταν παιχτάρα. Τρομερός παίχτης. Ήταν παιχτάρα. Την μπάλα την έσαλε συστημένη. Και μάλιστα έλεγε, μου είχε πει ότι. Κοίτα μου λέει. Μένα με ενοχλούν τα παπούτσια. Τι εννοεί του λέω. Πραγματικά ρε φίλε, είναι πολύ ιδιαίτερη Αφρικάνη. Του λέω τι εννοεί του ότι σε ενοχλούν τα παπούτσια. Εγώ πιτσιρικάς μου λέει παίζα ξυπόλυτος. Όλα τα παιδιά από εκείνη την ακαδημία που γίνανε που την εκτέλει φαντόσωπο. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ σου λέω, να λέω και εδώ ιστορίες για Τουρέ. Άπειρες. Άντε να πω και αυτή. Άντε ναι, ρε. Να πάει να κάνουμε διάλειμμα. Έχει κανονίσει ο Μπάμπης. Ο Χρυσόγλου. Ο Χρυσόγλου, Χρυσόγλου. Τον Μπάμπη το λέω γέρο, για να ξέρεις. Είναι ο γέρος. Λοιπόν. Το Παπάζογλου λες γέρο. Το Παπάζογλου γέρο, όχι το Χρυσόγλου. Συνέντευξη Παπακίντα Τουρέ στο Active. Και μου λένε να πάω να του πάρω. Μέχρι να συνεννοηθώ, ακόμα που εγώ μίλαγα μαζί του. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Είχαμε μια ένταση, όχι με περιμένη γυναίκα μου, από εδώ με περιμένη γυναίκα μου. Ωραία, αδερφέ, δεν γίνεται. Πρέπει να είμαι παντοφλάκια λίγο. Ήταν. Όχι, από εκεί θα καταλήξουμε. Και πρέπει τώρα να πάω στο Ρέντι, να πάρω τον Τουρέ με τον Μπαμπακίτα για τη συνέντευξη. Ναι. Να του πάω στο αρτίστη τότε που είχε ο Μπάμπη. Μπροστά εγώ. Ήταν εκπληκτικό. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Ότι ήταν το μοναδικό Audi που δεν είχε οδηγό. Είμαι εγώ μπροστά και από πίσω ήταν ένα Audi με τον Παπακίτα. Αλλά δεν φαινόταν τον Παπακίτα. Οδηγούσε ο Παπακίτα. Ναι, δεν φαινόταν. δηλαδή από τον καθρέφτη θα λέγε ότι έρχεται να παίξει μόνο του. Φτάνουμε στο μαγαζί, το ένα το άλλο. Είχαν ραβαζάνι. Όχι, δεν κάνει να λέει μόνο νερό. Γιατί ήταν μεσημέρι. Μισό λεπτό πήγε στο αρτίστη και έφαγε. Δεν έφαγε. Δεν έφαγε τίποτα. Λέει μόνο νερό, παιδιά. Ήταν για τη συνέντευξη, να του πάρω τη συνέντευξη. Του είχα πάει εκεί. Δεν θυμόμαι ότι αυτοί δεν τρώνε, δεν κάνουν. Μόνο νερό. Και ο Παπακίτα. Ναι, εντάξει, αυτός
Εντάξει. Δεν ήμουν τόσο, αλλά επειδή ήταν ο άλλος μπροστά σου, λέει άστο. Ναι, σου λέει άστο, μου είχαμε καμιά σφαλιά. Όταν τους δίνει ο Μπάμπης την κάρτα με τα... για το μαγαζί, άμα θέλετε ποτέ να έρθετε. Ναι, 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 ναι. Τότε η κάρτα ήταν του Αρτίσα, τη θυμάσαι, που ήταν μια γυναίκα γυμνή μέσα σε μαγαρόνια. Ναι, τη θυμάμαι. Ναι, πολύ ωραία κάρτα. Ωραία. Το λογότυπο, ναι. Έχει βγει η γυναίκα του Τουρέ με το μικρό έξω. και του δίνω την κάρτα. Τη βλέπει. Μου κάνει. Πάρτι με τη δει η γυναίκα μου, θα γκρινιάζει δύο μήνες. Πόρε φίλε. Πάμε στο Ζόλ, Κυρακλής Αντύπας. Συγγνώμη για το. Μας έπιασε λίγο η πολυλογία. Ο φίλος εδώ ρωτάει ποιος βλέπουμε πρώτη πεντάδα στο πρωτάθλημα. Πεντάδα. Ναι, πρώτη πεντάδα. Εντάξει, τέσσερις εγώ πιστεύω είναι σίγουροι. Ναι, έχει μου κλείσει. Δηλαδή οι τρεις και ο Παναθηναϊκός τέσσερις. Τώρα πέμπτος. Τώρα στον πέμπτο εντάξει. Ο Άρης, ο Άρης είναι μια σταθερή ομάδα. Όφη δεν ξέρεις αν θα συνεχίσει το... ναι. Όπως πέρυσι. Να το δούμε αυτό. Πρέπει να το δούμε λίγο τον Όφη. Δύσκολο να βλέπω άλλο να μπορεί να κάνει. Δηλαδή να εμφανιστεί ένας Ατρόμητος, μια Τρίπολη. Ναι. Ναι, δεν νομίζω. Εκεί θα πρέπει να πάμε. Εκεί θα είναι τα πράγματα. Λοιπόν, συγγνώμη και για τα μηνύματα που έχουμε χάσει. Για ένα φίλο που με ρωτάει, γιατί τότε λέει, μπορεί να το εξηγήσει, δεν μπορούσε να πουλήσει απευθείας Ολυμπιακό με την Μπαρτσελόνα. Έχει μεγαλώσει η δυναμική του Ολυμπιακού στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Και ειδικά τώρα που γίνει και η μεταγραφή του στη Λίβερπουλ, που έλεγα χθες ότι τα ωφέλη είναι πολλαπλά και λιγότερα χρήματα έδινε. Να πούμε και κάτι άλλο τότε. Ο Ολυμπιακό. Δεν είχε πουλήσει άλλο παίχτη. Έχει πουλήσει ο Γιωργάτο, τον Καστίγιο. Τον Γιωργάτο δύο φορές. Τον Καστίγιο. Και τον Καστίγιο. Τον Καστίγιο. Τώρα έχω ξεχάσει, ξέρεις κάποιον που. Άρα ουσιαστικά δεν είχε πουλήσει. Δηλαδή δεν ήταν. Μετά είχε αρχίσει, ναι, που έφευγαν όλοι οι παίχτες, ο Φέης, ο Σάμαρης, ο Μανολάς, που ξεκίνησαν όλοι να. Ξέρεις που μου έρχονται τώρα στο μυαλό, σίγουρα είναι κι άλλοι. Ήταν αλλιώς τα δεδομένα. Και μετά τη μεταγραφή τη Μίκα θεωρώ ότι είναι πολύ. Κοίτα, και αυτές οι ομάδες που έχουν λεφτά. Κακά τα ψέματα, παιδί μου. Δεν τους πειράζει. Σου λέει. Και εγώ σου λέω για τον είχε εντοπίσει τον Ντουρέ η Μπαρσελόνα. Σου λέει, ας να πάει και στη Μονακό να τον δούμε και εκεί. Να. Και μετά τα πληρώνουμε τη Μονακό και τον παίρνουμε. Δηλαδή δεν σκέφτονται όπως σκεφτόμαστε εμείς εδώ ότι υπόποτε τώρα που τον πάρουμε. Τώρα που τον βρήκαμε, κάτσε να τον τσιμπήσουμε. Ακριβώς. Μην του χρόνου δεν μπορούμε να τον πάρουμε και θα τον πάρει ξέρω, μια. Θα τον έχουν δει, θα τον έχουν ανακαλύψει και παλιώντα. Άντε πάμε στους φίλους για να μας βρει. Έχουν άλλη νοοτροπία. Βέβαια. Και απλά είναι πολύ μεγάλο το κέρδος του Ολυμπιακού με τον Τζιμίκα, γιατί έχει γίνει μεγαλύτερη διαφήμιση για το κλαμπ, δεν μπορούσε να γίνει. Έχει καλά, παντού. Δεν το συζητάμε. Ρε, τι να λέμε τώρα. Εννοείται. Πάμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ Ολυμπιακός είμαι. Ναι, το όνομά σου φίλε. Γιώργος. Γεια σου Γιώργο. Καταρχάς, τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του κύριου Θεοδωρίδη. Έτσι, πάντα ο Θεοδωρίδης, πάντα πιστεύω θα είναι στο μυαλό των Ολυμπιακών. Συμφωνώ και, συμφωνώ. Έχει ένας άνθρωπος με ήθος, ο οποίος αγάπησε πάρα πολύ την ομάδα. Και για κάποιους που μπορεί να είναι και πιτσερικάδες και να μην το γνωρίζουν, αυτό που έλεγε πάντα, ή που έλεγε κάποιες φορές δεν το έλεγε πάντα, ότι δεν έχω πάρει δραχμή από τον Ολυμπιακό, εσύ, ούτε σαν παίκτης. Το μοίραζε στους παίκτες του. Είχε βέβαια φυσικά ο άνθρωπος και τότε την οικονομική δυνατότητα, αλλά το έκανε. Και άλλοι την είχαν. Ναι, αυτό είναι. Αυτό το να ασχολείσαι όλη μέρα με κάτι χωρίς να πληρώνεσαι, αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Βέβαια. Έτσι. Τι να λέμε τώρα. Γιατί ο Σάββας ο Θεοδωρίδης έτρωγε τη ζωή του μέσα στον Ολυμπιακό. Ναι, και απ' την άλλη αυτό ήταν και η ζωή του. Αυτό ήταν και η ζωή. Τρεφόταν από τον Ολυμπιακό. Περίμενε, ναι, πώς και πώς. Περίμενε το επόμενο μάτς. Περίμενε το ντέρμπι, περίμενε να κατακτήσει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Όλο αυτό το πράγμα. Ένιωθε νέος, ρε παιδί μου, και αυτός φαινόταν. Μα, δηλαδή. Μα, και αυτά που έκανε, ξέρεις, δηλώσεις. Όχι, ο Σάββας. Ήτανε. Το πάθος του έβγαζε. Δηλαδή τον ασχολείσαι. Τον ασχολείσαι να καταναλώνεις πάρα πολλές ώρες. Έτσι. Να ξέρεις ότι Ολυμπιακό. Ένα φόβο είχε ο Σάββας. Και τον οποίο για τον Ολυμπιακό τον νίκησε. Δεν τα πήγαινε καλά με τα αεροπλάνα. Ναι. Επίσης, και έλεγε, εμένα αυτό θα, τώρα. Και έλεγε χαρακτηριστικά, το θυμάμαι, δεν θα αφήσω, θα ταξιδέψω θα έρθω μάτσι η Γαλλία, δεν θα αφήσω την ομάδα μόνη. Δεν θα αφήσω την ομάδα μόνη. Ενώ ας πούμε είχε άγχος. Πολλές φορές πήγαινε, μίλαγε με τον πιλότο. Δηλαδή εδώ Ελλάδα πήγαινε μαμάξι. Όχι, μετά άρχισε να πηγαίνει. Γιατί είχα διαβάσει ότι πήγαινε μαμάξι στην Ελλάδα στα ελληνικά παιχνίδια. Σε κάποιες φορές, ναι.
Δηλαδή, αν, δηλαδή και Θεσσαλονίκη. Αν μπορούσε να αποφύγει κάτι, το έφυγε. Απλά στο τέλος τον είχε νικήσει το φόβο. Έλεγε πάμε την ομάδα. Α, και ο Γιανακόπουλος στην Αγγλία είχαμε πουλήσει, βεβαίως. Ναι. Αυτό το πράγμα το να μην πληρώνεσαι και να ασχολείσαι πάρα πολλές ώρες με κάτι δείχνει ότι το αγαπάς πραγματικά. Εννοείται. Αληθινή αγάπη. Αγνή αγάπη. Αληθινή αγάπη. Τώρα το ότι γίνεται ο τελικός 30 του μήνα, έτσι. Είχε πει η UEFA να μην γίνει 30 του μήνα. Να τελειώσει πολύ πιο νωρίς αυτό το θέμα για να υπάρχει και το ρόστερ. Τώρα δηλαδή ο Ολυμπιακός θα πάει σε ένα τελικό όπου θα του λείπουν κάποιοι βασικοί παίκτες. Μπορεί να του λείπουν δηλαδή και άλλοι δύο, λέω εγώ. Σε σχέση ας πούμε, μιλάς με την περσινή σεζόν. Σχέση με το 3 Αυγούστου που λέγανε να τελειώσει το 3 Αυγούστου. Το καλό θα είναι να παίξουν και μεταγραφές. Πάντως νομίζω. Εγώ νομίζω δεν θα παίξουν οι μεταγραφές. Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Δηλαδή αφενός αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Αυτό είναι μια απόφαση που θα πάρθει νομίζω αύριο. Ναι. Και αυτό που είχα μάθει εγώ και το μεταφέρω με επιφύλαξη που δεν έχει σχέση με το τελικό. Ότι αρχικά η ΕΠΟ είχε πει στο άλλο στον Μπάχαλο εκεί, το Ξάνθη Απόλλων, ότι να παίξουμε τις περσινές ομάδες, αλλά εκεί δεν έχουν και παίκτες. Τελικά με τις περσινές θα παίξουν. Με τις περσινές. Έτσι βγήκε, ναι. Είδες. Αυτοί εφόσον θα παίξουν αυτοί με τις περσινές, έτσι, θα οδηγηθεί και ο Ολυμπιακός σε ένα τελικό που θα του λείπουν βασικοί παίκτες. Εντάξει, από την ΑΕΚ θα λείπουν. Από την ΑΕΚ θα λείπει. Έχουν φύγει ο Μπάρκας, ας πούμε. Είναι ο βασικός τερματοφύλακας. Μεγαλύτερο το πρόβλημα που έχουμε εμείς με το 30 για μένα, στα δικά μου τα μάτια, δεν είναι ας πούμε ότι θα απουσιάζει ο Τσιμίκας. Για μένα ο Ολυμπιακός. Ένα λεπτό να σπώρω, Γιώργο, και συνεχίζεις. Για μένα το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε προετοιμασία σήμερα. Και ουσιαστικά ο τελικός του κυπέλου, υπό νορμάλ συνθήκες, αν έχεις ξεκινήσει μια προετοιμασία 12 μέρες πριν, δηλαδή άντε να σου πω εγώ 2 εβδομάδες χοντρικά, θα ήταν φιλικό προετοιμασίας. Ναι. Δηλαδή. Εδώ είναι τώρα, ειδικές καταστάσεις. Εδώ τώρα μας έχουν φύγει εμάς δύο αμυντικοί στα άκρα και μπορεί να φύγει και ο Σεμέδο, λόγω παράδειγμα. Οπότε ο Ολυμπιακός θα κατέβει με κάποιο πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να θέλω να φανώ ειρωνικός, έτσι. Ο Ολυμπιακός την προηγούμενη χρονιά είχε μια διαφορά με την ΑΕΚ. Εγώ πιστεύω ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ σκέφτηκε, σου λέει, θα πάμε τον τέλειο Αυγούστου, ώστε αυτή ναι, αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Ότι αν δεν υπήρχε αυτό με την αστυνομία, θα είχε γίνει ο τελικός. Δεν το σκέφτηκε κανένας δηλαδή να το κάνει. Η αστυνομία είπε να μην γίνει στην Αθήνα ο τελικός. Και πήγε πίσω. Εντάξει, απλά θα μπορούσαν με τη ώρα που είναι τα βλέπουν και πιο ήρεμα, γιατί τότε γινόταν και ο κάκος χαμός. Μπορούσε να γίνει και σε ένα άλλο γήπεδο. Ότι όταν ο Ολυμπιακός είπε για το ΆΚΑ, νομίζω ότι θα μπορούσε να το είχε δεχτεί για να γίνει νωρίτερα το μάτς. Ναι, εντάξει, απλά τότε ακόμη η αστυνομία έλεγε ότι δεν είναι άδεια στην Αθήνα. Μέσα, δεν είναι την ΆΕΚ και λόγω του τέτοιου. Ότι δεν περίμενε όταν έβγαλε την απόφαση για τη Ριζούπολη η αστυνομία, συγγνώμη. Είχε πει ότι. Δεν περιλάβανε το ΆΚΑ γιατί ήταν η έδρα. Ναι, αλλά είχε πει εκτός Αθήνας. Ναι, και μετά, ας πούμε, όταν είπε ο Ολυμπιακός ότι εμείς πηγαίνουμε ας πούμε, στο ΆΚΑ, θα μπορούσε να είχε γίνει. Ξέρεις, μια κουβέντα, εγώ νομίζω ότι στο γήπεδο της ΑΕΚ θα μπορούσαμε να παίξουμε άμεσα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ σκέφτηκε, σου λέει, μέχρι 30 Αυγούστου θα φύγουν κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού βασικοί. Οπότε. Εντάξει, και άμα είχε παίξει 2 Αυγούστου, ξέρω εγώ, μετά θα έλεγε ο Ολυμπιακός ότι μας βάζουν 4 μέρες πριν τη Γούλς. Τώρα δεν έπρεπε να γίνει αυτό με την αστυνομία. Δηλαδή, κακός ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε τόσο πολύ με τη Ριζούπολη. Δεν υπήρχε κάποιος λόγος. Εντάξει, αλλά. Παιδιά, δεν μπορούσε να σας πω. Κοίτα, ο Ολυμπιακός και για το άλλο που βγήκε για τη Ριζούπολη, ότι δεν τον έχει, δεν το είχε εγκρίνει η UEFA. Για τις προηγούμενες μέρες που είχε βγει. Η ΕΠΟ πρότεινε κάποια γήπεδα. Ναι, εντάξει, αλλά υπάρχουν μέσα στη σελίδα της UEFA. Υπάρχουν αν ήταν ακατάλληλο, δεν θα το βάζανε μέσα. Γιατί, αν η UEFA πριν γίνει ένα παιχνίδι, θα πέρασε από κόσκινο ένα γήπεδο. Ναι, ρε φίλε, αλλά σου λέω και πάλι. Ναι, αλλά άμα ήταν ακατάλληλο, θα το βάζε μέσα στα γήπεδα. Στα υποψήφια. Προτάσεις της Ομοσπονδίας. Της κάθε Ομοσπονδίας. Ναι, φίλε, και να πάω. Και το Παγκρίτη που πρώτο είναι Ολυμπιακός ήταν 3 φορές χειρότερο. Δηλαδή τώρα, τέλος πάντων, αυτό ήταν. Εκεί απέσχε και έλεγε και το τελευταίο. Έλα, φίλε, για να προχωρήσουμε. Ναι, να κάνω μια ερώτηση. Εάν έλεγε δηλαδή η ΕΠΟ, ας πούμε, ότι θα γίνει ο τελικός στο πέραμα.
θα το δεχόταν αυτό η ΑΕΚ. Δηλαδή να πας σε μια περιοχή. Μα ο Ολυμπιακός μετά ζήτησε να γίνει στην έδρα της ΑΕΚ, μωρέ, τώρα. Δηλαδή, ποια περιοχή τώρα. Δηλαδή, γιατί είναι πιο. Αρχικά για τη Ριζούπολη. Είναι πιο αεξίδικη περιοχή η Ριζούπολη από τη Νέα Ιωνία, από την Καλογρέζα. Εντάξει, άλλο γήπεδο, το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τώρα στο Μαρούσι. Στο Μαρούσι δεν μπορεί να πει ότι η περιοχή είναι. Δεν είναι Μαρούσι, Καλογρέζα είναι. Καλογρέζα, ναι, δεν μπορεί να πει ότι είναι. Τι είναι. Λοιπόν, και πιάσανε. Πιάσανε και μολότοφ όλα εκεί στη Φιλαδέλφεια. Πιάσανε μολότοφ. Καλά, αυτές, εντάξει. Έγινε αρχηγή. Πρέπει να προχωρήσουμε. Κάτι, ένα τελευταίο. Έλα. Να μας πάρει ο Παναθηναϊκός, να μας πει για τον μπάσκετ και να μας ρωτήσει τίποτα. Γιατί λέγανε οι Παναθηναϊκοί ότι παρακολουθούν, λέει, μπάσκετ από μικρή, λέει. Λοιπόν, εγώ το δέχομαι ότι βλέπανε μπάσκετ γιατί δεν πήγαινε καλά το ποδόσφαιρο. Αλλά όχι ότι όλοι αγαπάγαν τον μπάσκετ από μικρή. Τώρα δεν παίρνει κανείς τηλέφωνο. Καλά, όταν γινόταν μεταγραφή. Τώρα πώς βγήκε Γιαννακόπουλος, δεν παίρνει κανείς τηλέφωνο να ρωτήσει για τον μπάσκετ. Οκ, έγινε. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο ρωτάκι. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ είμαι, έτσι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να σας κάνω μια παρατήρηση ευγενική. Βεβαίως, να την κάνετε, αλλά πείτε μας. Την ευγενέστατη καλοσύνη. Όχι, απλά το όνομά σας πρώτα. Στέφανος, μάλιστα. Μην κάνετε πολλά σχόλια στο μεταξύ των δύο τηλεφωνημάτων, γιατί περιμένουμε πάρα πολύ ώρα. Όχι, απλά ξεφύγαμε σήμερα, γιατί πιάσαμε λίγο εδώ κάποιες ιστορίες, λοιπόν, και έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν το συνηθίζουμε πάντως. Είστε ευγενέστατοι, είστε υπέροχοι, γι' αυτό και παίρνω τηλέφωνο. Και είμαι και μπορώ να κοιμηθώ γι' αυτό. Λοιπόν, μια παρατήρηση. Θα ασχοληθώ με τον Ολυμπιακό. Μια παρατήρηση προς όλους τους δημοσιογράφους του Ολυμπιακού και όχι μόνο αν θέλουν οι υπόλοιποι. Δεν υπάρχει όνομα Χολέμπας. Ναι. Το όνομα του Χολέβα είναι Χολέβας. Ο Χολέβας του Χολέβα είναι ελληνικό όνομα. Έχει, και αν δείτε, ναι. Ακούτε, να τελειώσω, ναι. Να δείτε τη φανέλα του ανθρώπου αυτού, του παίχτη αυτού, που μου αρέσει εμένα προσωπικά πάρα πολύ και θεωρώ πάρα πολύ καλή η μεταγραφή, ο γυρισμός του, γράφει Β. Είναι Χολέβας, είναι ελληνικό όνομα. Και επειδή είστε εσείς νέοι δημοσιογράφοι, εγώ είμαι πιο παλιός, φύλαθος δηλαδή, υπήρχε παλιά παίχτης Χολέβας, που είχε παίξει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό και στον Απόλλωνα. Ναι. Λοιπόν, είναι ελληνικό το όνομα. Και στον μπάσκετ υπήρχε κάποιος Χολέβας. Είναι λάθος. Γιατί ο παίχτης λέγεται Χολέβας, ο ίδιος. Πάντως, κάτι άσχημα πάνω σε αυτό που λέτε, ότι από τη φωνή σας πάντως δεν νομίζω ότι έχω πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας. Είμαι πολύ μεγάλος. Ο κύριος Χοτζιάς είστε? Όχι, ο Ηρακλής Αντύπας είμαι. Ο Ηρακλής Αντύπας, ναι. Είστε φίλαθλος του Ολυμπιακού, δεν είστε? Δημοσιογράφος του Ολυμπιακού, δεν είστε? Και φίλαθλος, και όχι. Δημοσιογράφος του Ολυμπιακού και φίλαθλος, σαφώς. Είμαι μεγαλύτερος. Είμαι μεγαλύτερος από εσάς. Αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός μου δίνει ζωή και δύναμη και με κάνει και φαίνομαι και ακούγομαι νέος. Λοιπόν, πάει αυτό. Άρα λοιπόν, θέλουμε παράκληση, αν θέλετε φυσικά, να λέμε σωστά το όνομα του παίχτη, που ο ίδιος ο παίχτης, γιατί έχω μιλήσει μαζί του, λέγεται Χολέβας. Βέτα. Εντάξει, πολλές φορές ξέρετε ίδιος... ότι μένουν και ονόματα, τα οποία όπως τα έχουμε πρωτοποιήσει στην αρχή, δηλαδή και πέρα από πηγή γλώσσα μου κατευθείαν ο Χολέμπας. Ναι, δεν κακίζω. Απλώς λέω τη γνώμη μου και σας το πω είναι σωστό. Και το είχα πει και στον κύριο Νικολακόπουλο. Κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός στα αριστερά πρέπει να έχει ακόμα και τον Κούτρι, έτσι δεν είναι? Είναι έτοιμος? Όχι. Δεν πρέπει να είναι. Όχι, θέλει. Είναι στην τελική ευθεία. Είναι στην τελική ευθεία, όπως και ο Σουντανή, αλλά δεν μπορούν να παίξουν τώρα ποτέ. Συνεχίζω. Διαφωνώ κάθετα με τον γυρισμό του Γκερέρο. Κάθετα. Α, εννοείται. Ναι, δεν σας άρεσε. Θα είναι μεγάλο λάθος. Γιατί θα μείνει ο Γκερέρο? Πώς? Θα δούμε. Για μένα προσωπικά. Θα μείνει στον Ολυμπιακό Γκερέρο? Δεν ξέρω αν θα μείνει. Έχει γύρισε και τον δοκιμάζει, λέει. Ξέρω εγώ, είναι τρελό τελείως. Υπάρχει ο Χασάν και ο Ελαραμπή που είναι φανταστικοί παίκτες. Ναι, αλλά έχει τελειώσει ο δανεισμός του και έχει γυρίσει, ήταν εδώ στο. Πάντως, εγώ να σας πω, παιδιά, δεν νομίζω ότι θα μείνει. Αν μείνει δηλαδή και ο Χασάν, δεν νομίζω ότι θα μείνει ο Γκερέρο. Δεν μπορεί να έχει τρεις σέντερ φορ. Εγώ σας λέω ότι διαβάζω. Λέω ότι διαβάζω. Κοίτα, κανονικά πάντως θεωρώ ότι πρέπει να έχει μια ομάδα και τρίτο, αλλά να έχει ένα πιτσιρικά τρίτο. Α, μπράβο. Εντάξει, άλλο αυτό, ναι. Όχι τον Γκερέρο, ο οποίος είναι. Εντάξει. Ο Γκερέρο είναι δεύτερο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος.
Σας διακόπτω. Όχι, όχι, προσέγγω. Που έχει φύγει ο Μαρ, δεν το θεωρούσα ποτέ καλό παίχτη εγώ. Το δεξιμπακ, πάρα πολύ ευχαριστημένος που έφυγε. Σύχασα δηλαδή, σύχασα η ψυχή μου. Οποιοδήποτε πάρει δεξιμπακ. Ναι, ξεκάθαρα. Τρομακτικά γκολ έχουν μπει από τη μεριά του. Για μένα ήταν ένας μέτριος παίχτης. Αλλά αυτός είχε ένα τρομακτικό προσόν. Είχε εκπληκτικό μάνατζερ, η γνώμη μου. Αδερφός του είναι. Πώς? Ο αδερφός του. Πανέξυπνος ο άνθρωπος. Εντάξει, τον έχει ισοπεδώσει λίγο τον Ομάρ και δεν είναι έτσι. Τον έχω αποκεφαλίσει, όχι σκοτώσει. Ισοπεδώσει απλά. Να μην είμαι, δεν θέλω να είμαι κακός, ας πούμε. Είσαστε υπερβολικός, συγγνώμη. Είμαι υπερβολικός γιατί έχω δεχτεί πάρα πολλά γκολ από τη δεξιά πλευρά του και έχει υπερτιμηθεί. Ξέχασα να πω και λάθος μεγάλο, πώς το λένε. Να εκφράσω ενδιάφερε εδώ στα συλληπιτήριά μου για τον Σάββατο Δωρίδη, ο οποίος άκουσε ένα τρομερό πράγμα το οποίο δεν το ξέρα ποτέ από το Μέγα. Όταν ήταν παλιά στην ομάδα, επειδή ήταν από πλούσια οικογένεια και ήταν ο μοναδικός που είχε αμάξει, έμπαινε στο λεωφορείο μαζί με τους υπόλοιπους παίχτες για να μην φαίνεται διαφορά. Απίστευτο. Ναι, ισχύει κιόλας ότι είχε εκείνη την εποχή ότι είχε αυτοκίνητο, δηλαδή το 1950, ναι, ήταν αμάξι. Ήταν εγώ νοσηλής. Τρελό. Είναι τρομερό, παιδιά. Τρελό το να έχεις αμάξι, τρομερό αυτό που λέτε. Ναι, έπαθα πλάκα όταν τα άκουσα. Αυτά τα όλια. Α, και κάτι άλλο. Αυτό το θέμα του Χολεύα ισχύει και για κάτι άλλο. Όταν λέμε play-offs, Είναι αμερικάνικος όρος και δεν υπάρχει όρος play-off. Είναι play-offs οι αγώνες διαβάθμισης. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Και να είστε καλά κι εσείς. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Πάντως από τη φωνή τον έκανες ότι είναι πολύ μεγάλη πίεση από εμάς. Πότε. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Λίγο πιο δυνατά, φίλε. Ναι, συγγνώμη, απλά επειδή κοιμούνται. Ναι, το όνομά σου? Κώστας από Λιβαδιά, Ολυμπιακός είμαι κι εγώ. Γεια σου Κώστα. Απλά δεν θα ήθελα να μιλήσω τώρα για τις ομάδες. Οι ομάδες φτιάχνονται. Mm-hmm. Οι μεταγραφές που κάνει η ομάδα μας, mm-hmm, καλές είναι. Ας λένε ότι είναι μεγάλης ηλικίας, έτσι κι αλλιώς. Και πάντα πρέπει να περιμένεις να δεις πώς θα ολοκληρωθεί ένα ρόστερ. Μα έτσι ακριβώς. Θυμάσαι παλιά που λέγανε στο τέλος ξερίζουν του γαμπρό. Όταν έφερε το Ριβάλ του Ολυμπιακός, θυμάσαι τι έλεγε ο Μίτσου. Ο Κουντζάλες λέει είναι όσο δύο Ριβάλτο. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά. Κάρα και το Ριβάλτο είχαν ακουστεί ότι όταν είχε έρθει πολύ. Α, μην την ξαναλέμε. Ότι έχει έρθει εδώ και έχει να παίξει 6 μήνες μπάλα, ο Παλέμαχος. Ότι θα σας πάρει τα λεφτά και τέτοια. Τι έχουμε ακούσει, γιατί με τον Κουβάσεβιτς τι λέγανε. Τέλος πάντων, το 90% των παίχτων αυτών, αυτές τις ηλικίες που ήρθαν στον Ολυμπιακό, προσφέραν στην ομάδα. Πρώτα απ' όλα, οι παίχτες που έχουν. Ναι, υπάρχουν και κάποιοι που δεν προσφέραν. Σίγουρα. Αλλά οι περισσότεροι, και ειδικά αν έχουν από μεγάλες ομάδες παραστάσεις. Γιατί α πούμε ο Ραφίνια έχει παραστάσει τώρα από την Μπάγκερ. Έτσι ακριβώς. Έχει εμπειρία. Όσο να είναι, δεν ξέρω τι θα κάνει στο Champions League, αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα πιστεύω μπορεί να ανταπεξέλθει άνετα. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να έχει οπωσδήποτε και άλλο μπακ από πίσω. Συμφωνώ κι εγώ. Γιατί, αλλά δεν θέλω τον Γιώχανσον, να σου πω την αλήθεια. Αλλά τέλος, έχει ακουστεί ο Γιώχανσον. Από την άποψη ότι δεν χρειάζεται, ας πούμε, όπως έγινε φέτος. Βέβαια, άντεξε το παιδί και πάλι καλά. Άντεξαν και δύο, και ο Μαρ και κυρίως ο Τσιμίκας, με μπαλαντέρ τον Κασπάρ. Γιατί έτσι έπαιζε τα περισσότερο καιρό. Έτσι, ναι, σωστά. Εγώ απλά θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή δούλευα και δεν μπόρεσα να ακούσω, ενδιαφέρομαι για τα αποκριματικά του Champions League. Θα σου φανεί παράξενο, ναι, τον πρώτο γύρο, τους αγώνες που γίνανε σήμερα. Μπορεί να μου πεις τα αποτελέσματα, σε παρακαλώ. Περίμενε, φίλε μου. Κάτσε, το έχω ανοιχτό. Το Champions League, λοιπόν, Καραμπάκ, θες Καραμπάκ, με Κράτοβο, την πασίγνωση Κράτοβο. 4-0. Από τα Σκόπια. Τώρα δεν την ξέρω την κυρία. Σίλεξ. Α, εντάξει. Ναι. εντάξει. Σου λέω τώρα. Η Καραμπάκ είναι 28 άσος κιόλας, 4-0. Του Champions League. Λοιπόν, άλλο Champions League τι έχουμε. Λέγκια Βαρσοβίας Λίνφιλντ 1-0. Mm-hmm. Δυσκολεύτηκε η Λέγκια. Μετά πάμε. Δυναμό Μπρέστα Στάνα 6-3. Uh-huh. Τι παίζανε. Δυναμό Μπρέστα. Έσπαση του κατεστημένου της Μπάτε Μπορίσοφ. Τέλος πάντων, ναι. Μισό λεπτό. Έχουμε Ερυθρός Αστέρας. Με Ευρώπη λέγεται λέει το γεμάτο. 5-0. Ποια? Η Ευρώπη πια? Από το Γιβραλτάρ. Να ξέρετε. 5-0. Σου έχω φάει κανένα. Εντάξει, το Λειψία δεν είναι. Α, Σέλτικ με τη Ρέγιαβικ 6-0.
Να πούμε ότι έκανε ντεμπούτο το Μπάρκας, δεν έκανε. Ξέρεις, σε ευρωπαϊκό. Πιστεύω ότι θα πάει καλά ο παίχτης. Αυτά δεν είχε άλλο. Δεν μπαίνει, παίζει στην ομάδα μου. Ωραία, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ να έχετε. Να σε καλά, καλό βράδυ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ναι. Επίσης. Πάμε. Τώρα βιάζεσαι να μας ξεπετάξεις. Τι να κάνω, γιατί ξέρω ποιος είναι ο επόμενος. Τόση ώρα μίλαγε για αστακομακαρονάδες, τον Αντάλο. Φιέ, αστακό δεν του πιάσαμε. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει τον ένα του πνεύμονα. Ποιον? Και έχει ασχολήσει μέσα στις αστακομακαρονάδες. Ποιον έχει χάσει ο Ολυμπιακός? Τον ένα του πνεύμονα. Τη διαφορά του Θεοδωρίδη στα αποδυτήρια θα τη δει στο εγγυσμένο. Φίλε μου, μιλήσαμε χθες και για το Σάββα και μιλήσαμε συνέχεια. Έπρεπε να ξεκινήσει την εκπομπή σου με αυτό. Πότε είναι η κηδεία στον κόσμο, να το ενημερώσει. Κοίτα, φίλε μου. Τα πάντα όλα. Χθες που έγινε το δυσάρεστο, με το Σάββα Θεοδωρίδη ξεκίνησα την εκπομπή. Και μόλις ήρθε μετά από τρία, βάλαμε πότε είναι. Πόσο σημαντικό ήταν ο κ. Σάββας. Θα το δεις στο εγγύς μέλλον στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μέσα. Μα εγώ το έχω γράψει. Κράταγε τις ισορροπίες όλες ο άνθρωπος. Ναι, δεν διαφωνώ. Τέλος πάντων, θα πω στην πορεία με τον Κρυσάβα. Τώρα όσον αφορά το αυτό που είπατε προηγουμένως, αν υπήρχε λίγη σοβαρότητα στην ΕΠΟ, όταν είπε 30 Αυγούστου θα γίνει το παιχνίδι, έπρεπε να πει και πώς θα γίνει το παιχνίδι. Απλά εκ του πονηρού περιμένουν να δουν πού θα πάνε τα κόζια με τις μεταγραφές για να αποφασίσουν. Όσον αφορά για το γήπεδο, τώρα το έχουμε πει, Κώστα, το έχουμε πει εκατοντάδες φορές, η θέση μου είναι μία με έναν. Αν ένα γήπεδο πιστοποιημένο από την UEFA είχε βάλει η ΕΠΟ, δεν θα είχαν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού. Πάμε στο Σάββατο. Τι εννοείς πιστοποιημένο από την UEFA, ρε φίλε? Πιστοποιημένο από την UEFA, ότι έχουν γίνει πρόσφατα παιχνίδια της UEFA. Έχουν γίνει πάρα πολλά παιχνίδια. Υπάρχουν πιστοποιημένα γήπεδα στην UEFA ούκο λίγα. Ναι, αλλά αυτό καταρχάς δεν υπάρχει στο τελικό. Και δεύτερον, πολύ δεν ήταν πιστοποιημένα. Ούτε το Παγκρίτιο ήταν, ρε φίλε, πρότεινε ο Ολυμπιακός. Γιατί το πρότεινε? Υπήρχαν ένα κάρο άλλα στο λεκανοπέδιο, σου ξαναλέω. Μα δεν πρότεινε κανένα Ολυμπιακός, ρε φίλε. Μόνο η Ριζούπολη υπήρχε από Αθήνα. Γιατί δεν πρότεινε το Περιστέρι? Όχι, δεν το πρότεινε. Κάνα στην πορεία, παίξαν πολλές έδρες. Μα τον ορίστηκε. Μα μετά ήταν. Μα γιατί να τα αλλάξει το γήπεδο, ρε? Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί συζητάμε, για ακόμη τώρα συζητάμε αυτό, γιατί να το αλλάξει το γήπεδο? Ο Ολυμπιακός το άλλαξε για δύο λόγους. Δεν ήθελε δηλαδή να γίνει εκεί, ήταν αρνητικός. Ένα για τον αγωνιστικό χώρο και δεύτερον ότι ήταν σε περιοχή που ήταν. Εντάξει, ο αγωνιστικός χώρος δεν ισχύει. Και ήταν και η δεύτερη έδρα. Δεν ισχύει, το είδα και δεν ισχύει. Διαφωνώ εγώ σε αυτό. Όχι, διαφωνώ γιατί από όλα τα ρεπορτάζ που είδαμε υπήρχε και ένα και σε site, στον καζέτα, που φαινόταν μέσα πώς ήταν ο αγωνιστικός χώρος. Μια χαρά ήταν. Αυτό δεν ήταν. Σε ένα σημείο. Εντάξει, δεν θα συμφωνήσουμε. Και ο δεύτερος ότι ήταν επειδή ήταν δηλωμένη σαν δεύτερη έδρα. Πάμε στο τεράστιο θέμα του Σάββα. Τώρα όλα τα άλλα για μένα είναι λεπτομέρειες. Εγώ είχα να κλάψω ειλικρινά σου μιλάω από μωρό παιδί. Και άκουσα τον πατέρα μου να κλαίει και να με παίρνει τηλέφωνο. Λέω, τι έγινε, δεν μπορούσε, με λιγμού ξέρω εγώ. Και μου είπε το, ήμουν στη μάνη εγώ. Και αναγκάστηκα και ήρθα τώρα για να τον πάω στην κηδεία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι αλήθεια αυτό ότι ο Σάββας δεν χρησιμοποιούσε. Τώρα είμαι και Σαρδάμ, κάνω τέλος πάντων. Δεν χρησιμοποιούσε το αεροπλάνο. Είχε μια φοβία, ας πούμε, κλειστοφοβία με τα αεροπλάνα. Αυτό που λες ότι πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, όντως πήγαινε με το αυτοκίνητό του, αλλά πήγαινε κανένα δύο μέρες πιο μπροστά αυτός, γιατί εκεί πέρα είχε κολεγιά, ας πούμε. Έβγαινε με τους άλλους, διασκέδαζε με τους παλέμαχους του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή, του Άρη. Αυτός είχε καταφέρει, ας πούμε, να είναι αρεστός σε όλους πλην των φιλάθλων, ας πούμε, των ομάδων. Όλοι το σεβόντουσαν, γι' αυτό είναι και η δήλωση του Γιώργου του Σαββίδη, του γιου. Έκανε μια φοβερή δήλωση για μένα, ναι. Γιατί έχουν μιλήσει ώρες για τον Σάββα Θεοδωρίδη με τους παλέμαχους του ΠΑΟΚ και μεταξύ του Σάββα και του Γιώργου έχουν γίνει πολλές συζητήσεις. Έχει αφήσει να εννοηθεί αυτό το πράγμα στη δήλωση. Ο Σάββας είχε δύο πάθη. Ένα ήταν ο Ολυμπιακός και ένα ήταν οι γυναίκες. Στον Ολυμπιακό δεν έχει πάρει ούτε μία δραχμή, ούτε όταν έπαιζε σαν ποδοσφαιριστής. Απέναντια στο μισθό του όλος πήγαινε στους άλλους τους παίχτες και ειδικά σε αυτούς που είχαν μεγάλη ανάγκη. Χώρια τα φακελάκια που πήγαινε και έριχνε σε κάποιους παίχτες του Ολυμπιακού που είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη κάτω από την πόρτα και συγχωρεί να κέφευγε. Υπήρχε ένα αυτοκίνητο, ένα Vauxhall περιβόητο. Το είχε κινητή γκασονιέρα ο Σάββας κάποτε, στα νεανικά του χρόνια. Αυτά τα ξέρω από ανθρώπους που παίζανε μπάλα εκείνη την εποχή, ξέραν το Σάββα, ξέρω εγώ τον Ατάλο. Και με αυτό το Vauxhall, ας πούμε, πήγαινε, είχε και έναν τύπο μαζί του, ας πούμε, πάντα. Του έλεγε πήγαινε ρίχτο από κάτω και φεύγουμε κατευθείαν.
Δεν ήθελε να φαίνεται το παραμικρό ότι κάνει αυτά τα πράγματα. Ακόμα και η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Την πλήρωσε ο ίδιος. Ο πατέρας του δηλαδή. Ναι. Γιατί ήταν ένα μέρος στο Παναθηναϊκό. Έμενε στον Παναθηναϊκό το γήπεδο πίσω. Στην Ένωση Αμπελοκήπων πρώτα παίξε μπάλα, ας πούμε. Και τότε η Ένωση Αμπελοκήπων, από ό,τι μου έχει πει και ο πατέρας μου, ας πούμε, ήταν το φυτώριο του Παναθηναϊκού. Λογικότατο. Φυσικά ήταν και λογικότατο. Και ήταν να του κάνει η Ένωση Αμπελοκήπων 2 χρόνια αποκλεισμό. Δηλαδή δεν ήθελε να πάει στον Παναθηναϊκό, ήθελε να πάει στον Ολυμπιακό. Και έδωσε χρήματα στην Ένωση Αμπελοκήπων μέσω του Αδριανόπουλου που πήγε, τα ζήτησε και πήγε και πλήρωσε την Ένωση Αμπελοκήπων για να πάει στον Ολυμπιακό. Κάπως έτσι έγινε όλη η φάση, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό που σου είπα προηγουμένως, ο Σάββας ήταν ο ισορροπιστής των αποδυτηρίων. Ξέρω μέσα από τα αποδυτήρια, ας πούμε, έβλεπε κάποιους, έπαιρνε χαμπάρι, ας πούμε, το παραμικρό. Έβλεπε δύο παίκτες ψυχραμένους μεταξύ τους, ρε παιδί μου. Άφηνε, φεύγαν οι άλλοι, τους έλεγε, ας πούμε, σας θέλω στο τέλος, τους έπαιρνε με το αυτοκίνητο, τους πήγαινε κάπου σε μια καφετέρια, ξέρω εγώ, για τα βέρνα κάπου, τα λέγανε και τους έλυνε το πρόβλημα εκ τη γενέση τους. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να ξαναβρει άλλον παράγοντα τέτοιον. Τώρα ένας άνθρωπος που είχε αφιερώσει 70 χρόνια, γιατί 17-18 χρονών πήγε στον Ολυμπιακό, πόσο πήγε. 45 σήμερα, γύρω στα 70 χρόνια, 50, 68. 52-53 ήταν. Έχει αφιερώσει όλη τη ζωή. 67 χρόνια νομίζω, κάπου διάβασα. Καλά, ναι, ήταν κοντά σε 70 που ήταν στον Ολυμπιακό. Βέβαια. 52-53. Ναι, χρόνια περίπου. Χοντρικά 68 χρόνια περίπου. Και δεν έχει πάρει ούτε μία δραχμή από αυτή την ομάδα. Έχει βάλει, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση όποιον και να. Είχε πολύ καλές σχέσεις με τον Εστορίδη. Δεν ξέρω Κώστα αν σου έχει πει τίποτα. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Μπράβο. Δεν, ποτέ και δεν από παίχτες είχαν πολύ καλή σχέση. Με όλες τις ομάδες. Παρότι είχαν μεγάλη κόντρα και... Με όλες τις ομάδες. Είχε, σου λέω, έφευγε στη Θεσσαλονίκη Παρασκευή βράδυ ή Σαββάτο βράδυ, πήγαινε διασκέδαση με τους παλέμαχους του ΠΑΟΚ πάνω και μετά πήγαινε στο γήπεδο. Γι' αυτό ποτέ κανένας δεν επιτέθηκε στο Σάββα, ας πούμε, και έμπαινε έτσι αγέροχος με στην Τούμπα. Ήξερε τι γίνεται. Φίλε, έχω δει εγώ με τα μάτια μου. Με τα μάτια μου. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι στην Τρίπολη. Ρίχνει το Θεό με το Θεό. Περίπου 8 χρόνια πίσω, 10. Το Θεό με το Θεό. Και ξέρει στην Τρίπολη τι κρύο έχει. Επειδή πριν υπήρχε μια ένταση τότε το φίλο του Ολυμπιακού με την αστυνομία, σε εκείνο το μάτς, έχει πάει ο Σάββας με μια ομπρέλα. Και κάθεται μπροστά από την κερκίδα. Και τότε δεν ήταν η κερκίδα που ήταν πίσω από το τέρμα. Είχε πάρει όλη την κεντρική ο Ολυμπιακός. Και κάθεται και τρώει τη βροχή σε μία καρέκλα μπροστά του και το κρύο. 90 λεπτά με την ομπρέλα. Δεν έπαιρνα χαμπάρι. Το είπε και μόνος του τώρα πρόσφατα. Ότι όταν υπέφερε, ξέρεις πόσο πόνο τράβηξε αυτός ο άνθρωπος τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αφόρητους πόνους μιλάμε. Και όμως μέσα στο γήπεδο ήταν μπροστάρι. Ρε εσύ έβγαλε τα σωληνάκια για να πάει που ήταν για τον Ολυμπιακό που κάνει τη φιέστα. Έβγαλε τα σωληνάκια και του λέει ο γιατρός δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Και του λέει τι ευτυχία θα είναι για μένα να πεθάνω, του λέει μες στο Καραϊσκάκι. Τα σωληνάκια έβγαλε από τους ορούς που του είχαν και στην εντατική δεν ήτανε. Έβγαλε τα σωληνάκια και πήγε και του λέει η ευτυχία μου εμένα είναι να πεθάνω στο Καραϊσκάκι. Τέλος κλείνω με αυτό. Εγώ ετοιμάζω μια επιστολή να κάνω στο Μαρινάκι, να του πω το εξής. Κάνε το αθλητικό κέντρο στο Ρέντι, αθλητικό κέντρο Σάββα Θεοδωρίδη. Ή τουλάχιστον φτιάχτου μια πρωτομή στο Καραϊσκάκι. Δεν θα ξαναυπάρξει ούτε σφύλαθλος τέτοιος, ούτε παράγοντας τέτοιος, ούτε αθλητής τέτοιος. Καλό βράδυ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, καλό βράδυ. 2-10-95-79-283-4-5. Ο Ηρακλής είναι λίγο έξω σε ένα λεπτό δύο θάνατο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Μας χαιρέτησε και έκλεισε. Πάμε στον επόμενο. Έλα. Έλα Μίτσο. Μισό λεπτό. Γεια σου Κωστή, καλώς όρισες. Τι κάνεις φίλε μου. Τι να κάνω εδώ. Όλα καλά. Καλά, τέλος πάντων. Καλά δεν ήταν. Η φετινή χρονιά μου μπήκε πάρα πολύ άσχημη. Άστα. Που όπως δεν ξέρω αν το έμαθες, είχα σπάσει το δεξιό μου. Μα μου το έμαθα, εδώ ήμουν όταν το έπεσε. Τώρα το δόντι έχεις. Ε? Το δόντι δεν έχεις. Τώρα ναι, εντάξει. Αφού μου πες ότι όπως ήσουν και μια χαρά.
Όχι, εντάξει, ναι, το δόντι, ναι. Το, τώρα έχω το φρονιμίτι, το αριστερά πάνω. Ναι. Λοιπόν. Πήγαινε να στο βγάλουν, ρε Μίτσο. Όχι, είναι πρισμένο, ρε φίλε. Να πάρει μια αντιβίωση και θα πέσει. Είναι πρισμένο. Μου γράψε αντιβίωση ο γιατρός. Αμοξύλι πρέπει να σου δώσει. Ναι, ναι, αμοξύλι και ένα ακόμα φάρμακο άλλο. Ναι, μόλις πριστεί. Ξεπριστεί. Ναι, γιατί έτσι δεν μπορεί να το βγάλει έτσι όπως είναι πρισμένο και θα προκαλέσει αιμορραγία. Κάνα την αιμορραγία, δεν την γλιτώνεις, κάτι θα βγει παντάκι, αλλά η γιάννη. Ναι, όχι, έτσι όπως είναι πρισμένο θα κάνει πολύ αιμορραγία άμα το βγάλω τώρα. Κατάλαβες. Με το άλλο το θέμα που προχώρησε κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Α, είμαστε κομπλέ δηλαδή. Μια χαρά. Α, μπράβο. Μπράβο, ρε φίλε. Μια χαρά. Για δύο χρόνια θα είναι αυτό και μετά ξανά από την αρχή. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Βέβαια. Λοιπόν, για να πάμε τώρα και στα... Λοιπόν, ακούω σε όλους τους σταθμούς τους Ολυμπιακούς που πηλάνε την καραμέλα με... για το ζήτημα των Μολότοφ. Πρώτα απ' όλα οι Μολότοφ, οι Μολότοφ τις είχαν φρει Ολυμπιακοί για να ρίξουν τα βάρη αλλού. Ας το ρε Μίτσο ρε τώρα. Να ρίξουν τις ευθύνες αλλού. Ναι, τις φέρανε. Εντάξει, ναι. Πάντως κοίτα, ούτως ή άλλως θα είναι παροδία η φάση πάντως με τις Μολότοφ. Όχι, όχι, κοίταξε κοίτα. Εγώ δεν μπορώ να σου πω. Ήμουν βέβαιος ποια θα ήταν η αντίδραση όταν βρέθηκε. Μα έχεις ξαναδεί ποτέ εσύ να υπάρχουν μια εβδομάδα δηλαδή πριν. Μια εβδομάδα πριν από ένα παιχνίδι Μολότοφ. Γιατί δεν μπορεί. Για Ολυμπιακή, κύριε Μίτσο, μην τα λες τώρα. Μισό λεπτό. Κοίταξε, Ηρακλή. Δεν είχε κανείς δηλαδή μια αποθήκη να τις βάλει. Έπρεπε να τις βάλουν χύμα στο άλλο, να τις βρει ένας που πάει με ένα σκύλο, ας πούμε. Ο κόσμος δεν είχε πάντως. Έχει καμάρι τώρα. Τώρα αυτό εντάξει. Δεν είναι Μικη Μάους. Να βάλουν Ολυμπιακή Μολότοφ. Άστο, ρε Μίτσο, τώρα πες κάτι άλλο τώρα. Ο κόσμος το έχει κύμπανο και εμείς χειροφό καμάρι τώρα. Κασίκα και τη σκέφη. Λοιπόν. Για να ρίξουν τις ευθύνες αλλού. Λοιπόν. Για να πάμε και στα μεταγραφικά. Για πες μου, Κωστή, τι γίνεται με τα μεταγραφικά, ρε φίλε. Αυτά που διαβάζεις, ρε φίλε, τι να γίνεται. Θα κλείσει, σήμερα, πιστεύω, σήμερα ένα center back μέχρι αύριο. Σήμερα δεν άκουσα, γιατί είχα πάει απόγευμα, τώρα το απόγευμα είχα πάει, ας πούμε, για μπάνια στο Αυλάκι. Μπράβο, ρε Μίτσα. Με ένα τοπικό πούλμαν εδώ του Γαλατσίου. Μπράβο, ρε Μίτσα. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Φοράς καμιά μάσκα, Εννοείται. Εννοείται. Ναι, αλλά στην παραλία του Αυλακίου, εκεί πέρα ήταν όλοι ένας πάνω στον άλλον. Και μέσα στη θάλασσα, και καλά, μέσα στη θάλασσα, εντάξει, αλλά απ' έξω στην παραλία που καθόντουσανε και λιαζόντουσανε, ούτε μια μάσκα δεν υπήρχε. Απόσταση, καμία. Εντάξει, μην φοράς και μάσκα μέσα στο νερό, ρε Μίτσο. Όχι στο νερό, ρε φίλε. Απ' έξω στην άμμο που καθόντουσανε, ναι. Δεν υπήρχε καμιά απόσταση. Μάσκα δεν υπήρχε. Εντάξει, γι' αυτό άκουσαν τα κρούσματα. Σήμερα άκουσα τα κρούσματα αυξηθήκαν, λέει, στα 269, Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός. 269. Και πεθάναν, λέει, άλλα τρία άτομα σήμερα. Δύο. Και φτάσανε, πόσο φτάσανε τα... 229, δεν κάνω λάθος. Άκουσα 230. 232. Λοιπόν, συμφωνώ με αυτό που είχες πει, Κωστή, ότι αν δεν βρεθεί το εμβόλιο, τα πράγματα θα είναι από δύσκολο έως πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μας σώζει τίποτα. Αν δεν βρεθεί το εμβόλιο, τα πράγματα τώρα το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα χειροτερέψουν. Και μάλιστα εγώ πολύ το φοβάμαι ότι να μην είμαι μάτης κακών ειδήσεων, ότι τα θύματα εδώ στη χώρα αυτή θα φτάσουν τις χιλιάδες. Χιλιάδες θα φτάσουν. Δυστυχώς. Εντάξει, έγινε. Έγινε, Μητσάρα. Λοιπόν, έλα. Να σε καλά, αγόρι μου. Πάμε παρακάτω. Έπεσε παρακάτω. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Βεβαίως. Καλησπέρα. Μάλλον καλημέρα. Κώστα από Άνω Πετράλωνα είμαι. Πώς. Αεξής. Από Άνω Πετράλωνα. Κώστας είπες. Ναι. Έλα, ρε Κώστα. Από Άνω Πετράλωνα. Ναι. Καταρχήν, θα ήθελα να μιλήσουμε με τον Κώστα για θέματα της ΑΕΚ. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, ακούω ότι διάβασα σήμερα στις ειδήσεις σε μια εφαρμογή ότι
μας προτείναν το Μολέντο από την Ιντερνάσιονα, γιατί δεν υπολογίζουνε. Ναι, ισχύει ότι... ναι, ισχύει ότι έχει προταθεί, είχε προταθεί ο Μολέντο, ναι. Σε περίπτωση όμως που θα αρχίσει του την ίση, όσοι δεν είναι. Να δούμε. Αύριο πιστεύω θα τελειώσει η μεταγραφή. Απλά είχε προταθεί. Τώρα, αν στην πορεία προκύψει η ανάγκη να τον πάρει, ναι, θα πρέπει να γίνει και αυτό που λες. Δηλαδή, θα πρέπει να χαλάσει η άλλη μεταγραφή. Αλλά και πάλι, δεν νομίζω να είναι και απλή περίπτωση και του Μολέδο, γιατί από ό,τι είδα έχει συμβόλαιο άλλα 2 χρόνια. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Επειδή όμως διάβασα τις International, δεν τον υπολογίζουν, πιθανόν να αφαιθεί ελεύθερος. Ναι. Απλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο τώρα. Δεν είναι ελεύθερος δηλαδή για να μπορούσαμε να κάνουμε τη... Κοίτα, γενικά είναι μπλεγμένες υποθέσεις με Βραζιλιάνους. Ναι, καλά, δεν βγάζεις άκρη ποτέ. Δεν βγάζεις εύκολα άκρη. Θέλει, ας πούμε, και αυτός να γυρίσει πολύ στην Ελλάδα. Τι, καλός παίκτης ήταν. Τώρα δεν ξέρω, έπαιζε πέρυσι στην Ιντερνασιονάλ. Είχε συμμετοχές. Ναι. Εντάξει, δεν ήταν βασικός. Καλός παίκτης, εμένα μου άρεσε πάντως. Είναι καλός το παίκτη. Και πιστεύω ότι για center back είναι στην καλύτερη ηλικία. 32 χρόνια νομίζω πως είναι η καλύτερη ηλικία αυτή. Ανάλογα τον παίκτη. Εντάξει. Με επιθετικό τι γίνεται τώρα? Με επιθετικό κάνει άκρη επαφές, πιστεύω να κλείσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μέχρι Σάββατο, Κυριακή, πιστεύω να έχει τελειώσει. Μάλιστα. Πάντως να σου πω ότι του Αραούχο, αν ήταν μια φορά δύσκολο να έρθει στην ΑΕΚ πάλι από την πλευρά της Las Palmas, πιστεύω τώρα έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολο χλωμό, γιατί διάβασα ότι έχει πάθει, είναι θετικό στον ιό, Ναι, ναι. Έτσι βγήκε σήμερα. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα στους αθλητές, ξέρεις, θα παράψουν 14 μέρες θα μείνει στην καραντίνα. Δεν θα είναι θέμα δηλαδή. Μακάρι δηλαδή, μακάρι να το περάσει, να το περάσει όσο πιο γρήγορα και καλά. Εντάξει παιδιά, αυτά ήθελα να πω. Να είσαι καλά φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Χάρηκα που τα πάμε, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά φίλε μου, σε ευχαριστούμε, για χαρά. Το δεύτερο πέρασμα του Ταραούχου δεν ήταν εξαίσου όπως το πρώτο. Ναι. Το τρίτο είναι αυτό. Ναι, το άλλο ήταν συνεχόμενο. Αν πεις μια, ναι, σωστό, το δεύτερο. Το δεύτερο. Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν. Ισχύει αυτό. Πάμε παρακάτω, Τάκαρε. Καλησπέρα. Να τον χαμήλωσα ραδιόφωνα, είσαι έμπειρος εσύ. Ναι, είμαι έμπειρος. Τι κάνετε, παιδιά? Γεια σου, φίλε. Λέγε, ρε Μάρκο. Να συλληπιθώ κι εγώ, παιδιά, την οικογένεια του Σάββατο Θεοδωρίδη. Όντως, ήταν, ξέρεις, από τους αντιπάλους τους που σου λείπουν. Όταν ήταν ο μεγάλος αντίπαλος που τώρα που έφυγε θα μας λείψει. Ήταν δηλαδή από τους συμπαθείς μεγάλους αντιπάλους. Μεγάλη λίγα λόγια. Δεν προκαλούσε συναισθήματα αντιπάθειας. Ούτε με αυτά που έλεγε. Ίσα ίσα που περίμενες, ας πούμε, τι θα πει, κάποια ατάκα, κάτι, ας πούμε, για να προκαλέσει κάποια έτσι μικρή ταραχή που λένε. Αλλά ποτέ δεν ήταν αντιπαθής. Ποτέ δεν ήταν αντιπαθής. Τέλος πάντων, παιδί, αυτά συμβαίνουν στη ζωή. Για να πάμε τώρα στα δικά μας. Δυστυχώς, αφήνω, αυτή είναι η ζωή. Όχι, όχι, αυτή είναι η ζωή. Εντάξει, πάντως κοίτα, ο Σάββας έζησε μια γεμάτη ζωή. Βεβαίως. Ναι, ναι, πάντα. Να ευχηθούμε και σε άλλους ανθρώπους να ζήσουν τόσο γεμάτη ζωή. Α, σίγουρα. Σε αυτό. Τουλάχιστον έζησε όπως ήθελε. Και στη μεγάλη του αγάπη δίπλα συνέχεια. Ναι, ναι, αυτό. Έζησε όπως ήθελε. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά. Τελικά αύριο θα αποφασίσουν αν ο τελικός γίνει με τα παλιά ρόστερ ή τα καινούργια. Δηλαδή δεν το έχουν. Κοίτανε, ακόμα... αύριο θα αποφασίσουν αν μπορεί να αλλάξει η οδηγία της UEFA και γιατί η οδηγία της UEFA είναι να γίνονται οι αγώνες της σεζόν με τα ρόστερ της σεζόν. Αν λόγω ειδικών συνθήκων. Εγώ άκουσα ότι στην Ισπανία έχει. Εγώ το είπα, ναι. Και νομίζω το έγραψε και τάσος. Στην Ισπανία και στη Σκωτία θα γίνουν οι τελικοί τα Χριστούγεννα. Κοντά στα Χριστούγεννα, τέλος πάντων. Τα Χριστούγεννα, ναι. Ναι, και θα παίξουν αυτά τα ρόστερ. Τα καινούργια δηλαδή. Δεν νομίζω και εκεί να τους αναγκάσουν να παίξουν, ναι, με τα περσινά ρόστερ. Πάντως στην Ισπανία είναι γιατί το συζητήσαν οι ομάδες, γιατί είναι γιορτή των Βάσκων. Θα κάνουν το τελικό μια γιορτή των Βάσκων. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι πήγε τότε. Ναι. Ό,τι ισχύει για ένα κράτος πρέπει να ισχύει για όλα. Α, αυτό ισχύει που λες. Ναι, σωστά. Αλλά επειδή πάει για Χριστούγεννα και δικαιολογείται, ας πούμε, η αλλαγή. Τι θα σου πούνε, ας πούμε, παίξει μετά. Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι όμως ένας τελικός που ανήκει στη σεζόν 20-21, 19-20. Ναι. Η οδηγία του UEFA δεν λέει αν θα γίνει Χριστούγεννα ή 15 Αύγουστο. Λέει ότι
Οι αγώνες αυτών των σεζόν. Ναι. Υπάρχει δηλαδή να το δεις. Είναι κανονισμός. Ναι. Και υπάρχει και στα αγγλικά και μεταφρασμένος. Πρέπει να γίνουμε τα περσινά ρόστερ. Αυτοί οι δύο τελικοί λοιπόν δεν θα γίνουν με αυτά τα ρόστερ. Εκτός αν μπορεί να γίνουν. Πέφτουμε έξω εμείς και όντως τους πούνε ρε παιδιά, όσους έχουν μείνει από πέρυσι, βάλτε αυτούς. Αυτούς, ναι, αυτό πήγα να σου πω. Δηλαδή θα είναι. Άμα γίνει έτσι, εντάξει ρε παιδί μου. Θα είναι σπάνιο για να γίνει 15 παίχτες. Να μην έχουν μείνει 15-14 παίχτες. Λέω στη χειρότερη. Άμα γίνει έτσι, οκ. Okay. Αλλά μετά και θα του γυρίσει και μπούμεραγκ η δίθεν φιέστα που θα κάνουν στην Ισπανία. Ναι, άμα λείπουν οι μισοί παίχτες δηλαδή από την κάθε ομάδα, θα είναι τελικός παροδία. Ναι, τελικός παροδία. Α, ναι, εντάξει, δεν, ξέρεις, δεν ξέρουμε τώρα πώς έχουν φύγει τώρα από την Μπιλμπάο. Μα γενικά, ρε, εσύ, ναι. Ας πούμε, μπορεί να μην φύγανε από την Μπιλμπάο και να φύγανε από την άλλη ομάδα. Δηλαδή, η Μπιλμπάο να έχει 25 παίχτες και η άλλη να έχει 15. Δηλαδή, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ναι, αυτό θα φάνηκε. Δηλαδή, έχει κάνει πολλά. Η UEFA δηλαδή προσπάθησε να ξαναρχίσουν τα πρωταθλήματα, αλλά άφησε πράγματα και αυτά που λέγαμε με τους δανεικούς. Ότι υποχρεωτικά φεύγανε, ναι, ναι, γυρίζανε πίσω στις ομάδες τους ή τα συμβόλαια. Τους δανεικούς πλήρωνε για τους κρατήσεις. Ναι, αλλά υπήρχαν ομάδες που δεν. Α πούμε, ο Ολυμπιακός έδινε περίπου 100.000 ευρώ το μήνα στον Ομάρ για να τον έχει. Ναι, ρε φίλε, και η ΑΕΚ έδωσε 200 για τον Ραούχο. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Έπρεπε η UEFA να το λύσει αυτό το θέμα. Δεν έπρεπε οι ομάδες να κάθονται από μόνους να παλεύουν αν θα κρατήσουν οι όχι τους. Ναι, γιατί παράδειγμα ο Βράνιος δεν θα μας είχε φύγει να πα στην Άνταρκτη νωρίς. Και σε άλλες ομάδες, και ο Παναθηναϊκός δεν έχασε 3-4 παίχτες. Ναι. Είμαι ελεγμένα συμβόλαια, ας πούμε. Ναι, υπάρχει έτσι μια σύγχυση πάνω σε αυτό. Θα μου πεις πρωτόγνωρες καταστάσεις είναι αυτές και για όλη την Ευρώπη, οπότε λογικό φαίνεται και εδώ οι κυβερνήσεις, ας πούμε, και Παλατζάρ και τη μία λένε την αλλαγή, πόσο και οι ποδοσφαιρικές αρχές, να, εντάξει, είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζούμε. Μα όλα είναι πρωτόγνωρες. Εδώ έχουν ξεκινήσει τα προκριματικά για τον Champions League και δεν έχει τελειώσει το. Ναι. Τι συζητάμε. Είναι πρωτόγνωρος, πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Ναι, σίγουρα. Πώς γίνονται τα πάντα. Βέβαια, ναι. Από μέρα σε μέρα, ας πούμε, δεν ξέρεις πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Εδώ παρακολουθούμε, ας πούμε, τα νούμερα του κορονοϊού και μια ανεβαίνει ψυχολογία, μια κατεβαίνει, λες και παίζει μια αγώνα μπάσκετ, ας πούμε. Λες και παίρνει κανένα τρίπλο μια μέρα και την άλλη μέρα, ας πούμε, πέφτει το νούμερο. Λέω τι ωραία, τι καλά. Είναι, ξέρεις, ανάλογα μέρα με τη μέρα και παρακολουθούμε, βέβαια, και πόσες χιλιάδες τεστ γίνονται. Ας πούμε, παράδειγμα, εχθές, δεν ξέρω σήμερα πόσες χιλιάδες που βρήκαν τα 269, παράδειγμα, ας πούμε, εχθές με το 150 είχαν γίνει 7.000 τεστ, που αναλογικά ήταν πολύ μικρό το νούμερο σε σχέση με προχτές που στα 4.000 τεστ είχαν βρει 200. Οπότε δεν ξέρω τώρα και σήμερα αυτά τα 269 που βρήκανε. Αλλά το κυριότερο είναι ότι πόσοι μπαίνουν στα νοσοκομεία. Ακριβώς, αυτό πήγα να σου πω. Αυτό είναι. Εγώ και από την αρχή που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, η μέτρησή μου ήταν η διασωληνωμένη. Μπράβο. Εκεί είμαστε, νομίζω, σε καλό επίπεδο. Ναι. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι τον Μάρτιο είχαμε 90%. Ναι, εκεί 90% έπαιζε. Μπράβο. Και τώρα έχουμε 24-23 εκεί. Απλά τώρα έχουν γίνει αρκετά κρούσματα σε νεαρούς ηλικία. Ναι, αλλά δεν νοσούν. Δηλαδή το ευχάριστο είναι ότι. Ναι, μεταδίδουν όμως, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αλλά εκεί θέλει προσοχή, καταλαβαίνεις. Μεταδίδουν μεν, αλλά αυτοί που νοσούν, που παρουσιάζουν κάποια συμπτώματα, ευτυχώς μέχρι τώρα οι εισαγωγές των νοσοκομείων, στα νοσοκομεία είναι ελεγχόμενος και ακόμη καλύτερα πάμε στις ΜΕΘ. Οπότε κάτι και λέει και αυτό, γιατί άκουσα σήμερα ένα λοιμοξιολόγο που μίλαγε, ίσως λέει να περνάμε στη φάση που ο ιός μεταδίδεται ακόμα πιο εύκολα από ότι, ας πούμε, το Μάρτιο, mm-hmm, αλλά σε σχέση με την επιθετικότητά του και στο να σε χτυπήσει, ας πούμε, να σε στείλει στο νοσοκομείο, να είναι πιο αδύναμος. Δηλαδή να έχει μεταλλαχθεί έτσι, που ναι μεν να κολλάς πιο εύκολα, αλλά να νοσείς πιο δύσκολα. Αυτή είναι, δηλαδή τα συμπτώματα θα είναι πιο ήπια. Μακάρι έστω να περάσουμε σε αυτή τη φάση. Δηλαδή σιγά σιγά να ξεθυμάνει. Ναι, με να μεταδίδεται, αλλά να η επιθετικότητα να είναι μικρότερη. Τέλος πάντων, μα έκανα πάρα πολύ καλά. Τώρα να ασχοληθώ λίγο και εγώ λίγο με τον τελικό με. Ναι, καμία μόνο μια πινελιά, Μάρκο, για να βγάλουμε άλλο ένα φίλο. Ναι, γιατί είναι και η πινελιά πενελιά, λοιπόν λέει ότι η πρώτη ανακοίνωση του Ολυμπιακού που είχε βγει, ναι, για τη Ριζούπολη έλεγε ότι δεν θέλουμε, γιατί πρώτον είναι περιοχή ΑΕΚ. Και δεύτερον, η ΑΕΚ την έχει δηλώσει σαν δεύτερη έδρα. Και τον αγωνιστικό χώρο έχει πει. Στην πρώτη-πρώτη δεν το έχει πει. Στην πρώτη-πρώτη. Και λόγω, ας πούμε. Δεν θέλει στη Ριζούπολη επειδή είναι η δεύτερη έδρα της ΑΕΚ.
Και στην τελευταία σου ανακοίνωση προτείνει το ΆΓΑ που είναι πρώτη έδρα. Μα το ζήτησε ο Ολυμπιακός, είπε δεχόμαστε. Δεν είναι ότι κάτι πήγε. Αλλά στην τελευταία σου ανακοίνωση την πρώτη. Αφού όταν ας πούμε δεν θέλω αυτό το γήπεδο γιατί είναι δεύτερη έδρα, λέω θες το πρώτο, την πρώτη έδρα. Για μένα κανονικά ο Ολυμπιακός έπρεπε αφού μετά τη διαπραγμάτευση να προτείνει κατευθείαν να πάει στο ΆΓΑ όπως πρότεινε. Δεν έπρεπε να αφήσει να περάσει πίσω από την αυτό λοιπόν δείχνει ας πούμε ότι ουσιαστικά υπήρχε μια σύγχυση και ουσιαστικά έγινε μια κόντρα για την κόντρα. Ακριβώς, αυτό πιστεύω και εγώ. Έτσι πιστεύω. Έγινε Μάρκο, αυτό... Μάρκο, πρέπει να βγάλουμε άλλον ένα φίλο. Και τελικά πάντως το κατάφερε ο Ολυμπιακός να μην γίνει το μάτς Ριζούπολη. Εσύ Ριζούπολη δεν έγινε. Το κατάφερε ο Ολυμπιακός και θα πούμε 30 απλά... του μηνός ποιος θα γελάει. Λοιπόν, παιδιά. Δεν είναι και το 30 του μηνός το ποιος θα γελάει, ήταν θα μπορούσε να έχει γίνει ο τελικός. Νωρίτερα. Έλα. Πάμε και στο τελευταίο. Καλημέρα. Καλημέρα. Βρε Ηρακλή μου, μια ώρα περιμένω ρε φιλαράκι. Τι θέλετε να κάνω. Όλοι περιμένουμε. Όλοι και πάει και ναι, αλλά όμως να σου πω κάτι, άκουσε με λιγάκι. Δεν έχει να κάνει ούτε με σένα ούτε με τον Κιζετζόγλου. Ναι, θύμισε μου το όνομα, έχω κόλλησα. Άστο, είμαι χρόνια, είμαι το από τότε που ο Γερασίμου με το μαχαίρα κολλητή. Μα θυμάμαι τη φωνή σου. Είμαι, Δαμιανός είμαι, με το Χρήστο Σούτο που μίλαγα. Μπράβο, θυμάμαι τη φωνή σου. Και τον Γκέτσε παρακολουθώ που ήταν και μόνος του. Έχει και ένα σκύλο νομίζω, έτσι είναι, Κώστα. Εννοείται. Μπράβο ρε φίλε. Και ο Ηρακλής έχει και ένα γατί. Το Θόδωρο. Ηρακλή μου, άκουσε τώρα με το καινούργιο πρόγραμμα. Ναι. Εγώ έχω πάρει τηλέφωνο. Πάντως το λέω από τώρα στη διοίκηση. Ναι. Να το κρατάτε το πρόγραμμα μέχρι τις 3 η ώρα. Καλά, συγγνώμη φίλε μου. Όχι, δεν έχει να κάνει με το πρόγραμμα. Άκουσε με εσύ ένα λεπτό. Για μένα. Για μένα η διοίκηση δεν κάνει κουμάτο. Ξέρω ποιος κάνει κουμάτο. Για μένα. Ωραία, τι δεν κάνει η διοίκηση κουμάτο. Για μένα. Ναι. Να ξέρεις, δεν έπρεπε καν να κλείνει ο σταθμός 2 με 5. 2 με 6. Μπράβο, ρε φίλε, πες το. Κακός έφυγε ο Γερασίμου. Ναι, το είπα κι εγώ. Κακός έφυγε ο Γερασίμου. Κακός. Ή έπρεπε να είχατε κάποιον 2-5. Να σου πω και κάτι. Ένα... Έξι ξεκινάει ο Νερατζίας. Ναι, 5 η ώρα νομίζω. Ο Νερατζίας, ο Βαγγέλης. 6 νομίζω. Έξι, να σου πω και κάτι άλλο. Δεν έπρεπε. Εγώ το λέω στη διοίκηση συνέχεια. Ποια διοίκηση τέλος πάντων. Άλλος είναι. Ξέρετε ποιος είναι. Δεν θα πω και όνομα. Κάτω από τον Αλαφούζο είναι. Το ξέρω πολύ καλά και του το έχω πει. Του το έχω πει 100 φορές. Την άλλη φορά έπαιζε Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ή Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ωραία. Ναι. Μέχρι τις 1 η ώρα μιλάγανε οι δημοσιογράφοι όλοι. Ισχύει. Καλά κάνανε οι άνθρωποι έτσι, να μιλήσουν. Έτσι γίνεται το βράδυ. Ναι, μέσα σε 1 ώρα. Μέσα σε 1 ώρα. Δεν μπορεί να βγει κόσμος. Δεν φταίτε εσείς είπα. Δεν μπορεί να βγει πολλοί κόσμος. Όσο σφαίρα και να το πάμε. Δηλαδή δεν γίνεται 1 ώρα παραπάνω. Η διοίκηση εκεί πέρα. Και μάλιστα το σκέφτεται πολύ σοβαρά αυτός ο άνθρωπος. Να το κάνει μέχρι τις 3. Το λέω εγώ τώρα. Φίλε, το νέο. Εγώ σου είπα ότι κανονικά πρέπει να ήταν 2 με 6. Το πρόγραμμα κανονικά. Όπως ήταν και πρώτα. Τα συνέχεια 24 ώρες στο Sport FM. Ο Χρήστος καλά είναι, γιατί δεν τον βλέπω. Πριν κανένα δεκαήμερο μίλησα. 10 μέρες, 8. Τέλος πάντων, άδικα έφυγε και αυτό το παλικάρι. Ηρακλή. Το πες λίγο... Εντάξει. Κοίτα να σου πω, εντάξει. Δεν έπρεπε να φύγει, αλλά από τη μια καλά έκανε. Μην ανοίξω τώρα θέμα με τον άλλον του Παναθηναϊκού, γιατί δεν έχω και τις καλύτερες σχέσεις μαζί του. Δεν έχω, γιατί πλακωνόμασταν και στη θύρα 13. Πέρασανε χρόνια τότε από τότε τον Τζακωμπό του Χρήστο. Μην μπει στο όνομά του, γιατί δεν τον θέλω καθόλου. Ούτε να τον ακούω. Σιγά τώρα. Και μετά τον Χρήστο είχε έρθει. Εγώ που είμαι Παναθηναϊκός, προκαλούσε τον κόσμο. Έλα, λέγε. Λοιπόν, είχε έρθει μετά στο 24, μα κάνουμε μαζί ξανά εκεί εκπομπή. Εκεί μετά ήταν από με τον οικοκύριο μου, ρε, κάνανε 2 χρόνια μαζί. Πού κολλάει τώρα, δεν τα έχει μπερδέψει, φίλε. Με τον οικοκύριο δεν έκανε ο Νικόλας 2 χρόνια μαζί ρε παιδιά. Ναι, μαζί κάναμε και εγώ. Και εσύ έκανες Κώστα ναι, μου, το ξέρω. Μαζί. Εγώ δεν πήρα ποτέ τηλέφωνο σε αυτόν τον κύριο, βλέπεις, με ωραίο τρόπο. Δικαίωμά σας. Ναι, γιατί δεν ήταν εντάξει. Εμένα πάντως είναι φίλος μου και για μένα είναι πολύ εντάξει. Ναι, αλλά προκάλεσε τον κόσμο όμως, προκαλούσε τον κόσμο. Okay. Όλοι μπορεί να προκαλούμε. Και εγώ μπορώ να προκαλώ και ο Ηρακλής και όλοι μας μπορούμε να προκαλούμε. Όχι τόσο πολύ όμως, τέλος πάντων. Αυτό είναι γούστο του καθενός. Για ποιο πράγμα λες τώρα εσύ. Αυτό είναι όπως το καταλαβαίνει ο καθένας. Άλλος μπορεί να θεωρεί εμένα, άλλος μπορεί να θεωρεί τον Νικόλα, άλλος τον Ηρακλή, άλλος τον Κέντρο. Κοίτα, δεν έχω τίποτα προσωπικό μαζί σου. 2 χρόνια. Ούτε εγώ έχω κάτι μαζί σας. Μπράβο, όλοι Παναθηναϊκοί. Απλά επειδή δεν είναι και εδώ πέρα, θέλω και εγώ να πω τη γνώμη μου για τον Νίκο. Ναι, γιατί ναι. Είμαστε μαζί και είμαστε μια χαρά. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε Παναθηναϊκοί. Μερικοί. Το είχε κάνει οπαδικό. Στο λέω εγώ. Το είχε κάνει οπαδικό το σταθμό. Ενώ τώρα με τον Διονύση το Δεσίλα και ο Ηρακλής ο αντίπας. Το
το καλύτερο δίδυμο που ακούω. Και εσύ όποτε βγαίνει. Βεβαίως, μια χαρά είναι τα παιδιά. Εννοείται. Όπως και εσύ, σε μια χαρά άνθρωπος είσαι και κύριος. Εντάξει, δεν είναι... Θα σας κλείσουμε, συγγνώμη, γιατί πήγαμε 59 και 43 και έχουμε μόνο 14 δευτερόλεπτα. Κανόνισε να το ρυθμίσεις, ε! Ναι, το κάνω εγώ το 16. Όχι το 16, βρε, το 13. Έγινε, έλα. Άντε, δώστε καλά, για χαρά.